Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και εσκήνωσεν εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλείς αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένην σαγηνεύσας, φιλάνθρωπε δόξαση. Έχουμε πάλι τον κύριο Χαράλαμπο Μινάογλου μαζί μας, διδάκτορα στην νεότερη ιστορία. Είναι καθηγητής στο πειραματικό λύκειο στον Πειραιά, το Ζάνιο. Ήδη έχουμε κάνει, μας έχει κάνει δύο υπέροχες διαλέξεις με πολύ ωραίους διαλόγους που προέκυψαν. Το πρώτο θέμα ήταν για την θέση της Εκκλησίας στην περίοδο της κατοχής. Το δεύτερο θέμα είχε να κάνει με τουρκοκρατία. Και τώρα το τρίτο θέμα έχει να κάνει με τον ανθεληνισμό από το 1453 ως το 1821. Ο τρόπος που κάνει την διάλεξη είναι τόσο πικάντικος, δεν κουράζει καθόλου, αυτό όλοι το έχουν ομολογήσει. Έχετε το δικαίωμα, αν κάποιος θέλει κάτι να ρωτήσει, να σηκώνει το χέρι όπως ακριβώς κάνουμε στο σχολείο. Και πρέπει να το πούμε έτσι δημοσίως, ότι ενώ στην αρχή λέγαμε να το σπάσουμε το δίωρο, να κάνουμε ένα διάλειμμα, στη συνέχεια κύλησε τόσο ωραία, ακούραστα η όλη διάλεξη, που δεν χρειάστηκε να γίνει κάτι τέτοιο. Να πούμε ότι αυτά τα μαθήματα της ιστορίας εντάσσονται στο ευρύτερο πρόγραμμα που κάνουμε σαν εστία των πατερικών μελετών με τα φιλολογικά και τα θεολογικά μαθήματα. Πρώτα ο Θεός τον Ιανουάριο θα έχουμε τον κύριο Καργάκο και τον Φεβρουάριο θα έχουμε τον κύριο Γανωτή με άλλα θέματα. Και καλό είναι όσο μπορούμε να το διαδώσουμε, αξίζουν αυτά που μας λένε αυτοί οι άνθρωποι που τόσο πολύ έχουν δώσει τη ζωή τους σε αυτά τα αντικείμενα, είτε είναι λογοτεχνία είτε είναι ιστορία. Μας λύνουν πολλές απορίες που καλά-καλά και εμείς ήδη δεν ξέρουμε και μας ρωτάνε τα παιδιά μας και δεν ξέρουμε να απαντήσουμε σωστά, ολοκληρωμένα. Να μην πω μας παραπάνω, να τον αφήσουμε να μας εξαντλήσει το θέμα. Λοιπόν, το θέμα μας, όπως έχει ανακοινωθεί σήμερα, θα είναι η ιστορία του ανθεληνισμού. Πρόκειται για ένα τεράστιο θέμα, για το οποίο αυτά που θα πω αποτελούν κάποια πρώτα συμπεράσματα. Είναι ένα έτσι μεγάλο και σχετικά φιλόδοξο σχέδιο που έχω σχετικά με το ζήτημα αυτό. Δεν έχουμε μια τέτοια ιστορία. Ίσως είμαστε ο μοναδικός λαός από τους ιστορικούς λαούς που ακόμα δεν έχει γράψει μια ιστορία αυτών που εναντιώθηκαν σε αυτόν. Άλλοι ιστορικοί λαοί, για παράδειγμα, όπως οι Εβραίοι, ας πούμε,
σχεδόν είναι περισσότερο αυτά που έχουν γράψει για αυτούς που μίλησαν εναντίον τους παρά η καταφατική δική τους ιστορία που έχουν γράψει, έτσι. Δεν χρειάζεται να φτάσω σε αυτήν την υπερβολή, αλλά από την άλλη και το να μην ξέρουμε καν, ας πούμε, ποιοι και γιατί στράφηκαν και στρέφονται κατά του ελληνισμού, αυτό είναι ένα κενό και καθαρά επιστημονικά για την ιστορική παιδεία μας, αλλά νομίζω και για την αυτοσυνειδησία μας. Είναι λοιπόν μια δουλειά που έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 2-3 χρόνια, όταν τελείωσε περίπου το βιβλίο για τον Αναστάσιο Μιχαήλ. Θυμάστε που είπαμε στην προηγούμενη συνάντηση κάποια πράγματα για αυτόν. Άρχισα να βρίσκω πάρα πολλές τέτοιες αναφορές και σε πολύ πρώιμα χρόνια, για τα οποία δεν ξέρουμε σχετικά πραγματικά τίποτα. Δηλαδή για την περίοδο αυτή της τουρκοκρατίας. Κάποια πρώτα λοιπόν πράγματα τα οποία ήδη, παρότι είναι πάρα πολύ δουλειά, γι' αυτό λένε μεγαλόπνο και φιλόδοξο το σχέδιο, ευελπιστώ να καταλήξει σε μια μονογραφία, σε ένα βιβλίο δηλαδή, αλλά ακόμα είμαι μακριά από κάτι τέτοιο, γιατί διαρκώς βρίσκω καινούργια δεδομένα. Δηλαδή είναι τόσο μεγάλο το ρεύμα του ανθεληνισμού και εκτείνεται σε όλους τους αιώνες αυτούς της τουρκοκρατίας, που διαρκώς πρέπει να διαβάζω όλο και περισσότερες πηγές και η μία φέρνει την άλλη και αν θέλει όμως ο Θεός κάτι θα καταλήξει και κάπως θα βγει τελικά μία μονογραφία σχετική. Το ζήτημα λοιπόν είναι μεγάλο και έχει κάποιες διαστάσεις, τις οποίες κυρίως αυτές, δηλαδή περισσότερο ένα περίγραμμα θα προσπαθήσω να δώσουμε σήμερα. Ίσως αργότερα, ίσως σε κάποια άλλη φάση, να είμαι σε θέση να πω και περισσότερα για τα ίδια τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, όταν μιλάμε για ανθεληνισμό σε αυτούς τους αιώνες, έχουμε να κάνουμε με έναν ανθεληνισμό που κινείται σε δύο, θα έλεγα, μεγάλα επίπεδα. Εν πολύς αλληλοτεμνόμενα, αλλά διαφορετικά, διακριτά. Το ένα είναι ο ανθεληνισμός ως αντορθοδοξία. Αυτό είναι, αν θέλετε, και το παλαιότερο. Δηλαδή, όλη αυτή η μεσαιωνική, δυτική, ανθεληνική γραμματεία που αναπτύσσεται από τουλάχιστον τον 9ο αιώνα μέχρι την εποχή της Αλώσεως δεν σταματάει απότομα με την Άλωση. Δηλαδή με την Άλωση δεν πάβουν να λένε και να γράφουν στη Δύση ότι οι Έλληνες, ας πούμε, είναι αιρετικοί κτλ. Αυτά τα συνεχίζουν σε όλη τη διάρκεια ουσιαστικά μέχρι και το 18ο αιώνα. Αυτή η καθαρά, στο πούμε, θεολογική αντιρρητική κατά του ελληνισμού εν πολλής δημιουργεί και διάφορα στερεότυπα που υπάρχουν στη Δύση για τον Έλληνα. Μην ξεχνάμε ότι σε αυτούς τους αιώνες, ας πούμε, υπάρχει πάρα πολύ έντονα και το βρίσκουμε σε πάρα πολλά κείμενα, θεολογικά κυρίως, το γκρέκι να ακολουθείται από ένα επίθετο, σχισμάτικη. Η σχισματική, η γκρεκή, ας πούμε, η σχισματική, οι Έλληνες. Αυτά στα θεολογικά κείμενα πάνε μαζί και υπάρχει μια σχετική επίδραση ευρύτερα με αυτή τη σημασία. Γι' αυτό και υπάρχουν και συγγραφείς της περίοδου αυτής που για να αναφερθούν στους αρχαίους χρησιμοποιούν και το Έλληνας. Δεν είναι πλειοψηφικό το ρεύμα αυτό, αλλά υπάρχουν και κάποιες τέτοιες αναφορές. Αυτή όμως η γραμμή, αυτό το επίπεδο είναι το ένα, το οποίο συνεχίζεται σε όλη την περίοδο της τουρκοκρατίας και θα λέγαμε όμως ότι είναι το παλιό, δηλαδή αυτό ήταν κάτι που ο ελληνισμός το έχει αντιμετωπίσει από τα μεσαιωνικά χρόνια, δεν μπαίνουν νέα επιχειρήματα, επαναλαμβάνονται απλώς τα παλαιά.
οι Έλληνες είναι αιρετικοί γιατί δεν δέχονται το πρωτείο του Πάπα, οι Έλληνες είναι αιρετικοί γιατί δεν ακολουθούν τον Πάπα, και γι' αυτό ας πούμε έχουν δημιουργήσει, έτσι το βλέπουν οι Δυτικοί, έχουν δημιουργήσει μια διάσταση στην Εκκλησία. Κατηγορούν το Φώτιο, αυτή η εκκλησιαστική συγγραφής, ως πατέρα, το μεγάλο Φώτιο ως πατέρα της διάστασης, και όλους τους κατοπινούς βεβαίως μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας, όπως πάντοτε συμβαίνει με τους αιρετικούς. Ξέρετε, οι αιρετικοί δαιμονίζονται με τους πατέρες. Έτσι, δαιμονίζονται πραγματικά. Αυτό συμβαίνει σε όλα αυτά τα κείμενα. Αυτό όμως, επαναλαμβάνω, είναι μία γραμμή, είναι υπεπατημένη, είναι κάτι στο οποίο και ο ελληνισμός είχε συνηθίσει και ήξερε πώς να το αντιμετωπίσει. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας μπαίνει ένα δεύτερο, ένα πιο κosmικό στοιχείο, αν θεληνικό. Αυτό το στοιχείο έχει, η κεντρική του γραμμή είναι ότι δεν υπάρχουν Έλληνες. Ότι με τους Έλληνες τελειώσαμε, άντε το πολύ, με το 1453. Και ενώ η Δύση γνωρίζει από το 16ο αιώνα με βεβαιότητα ότι υπάρχει συνέχεια, ότι υπάρχουν άνθρωποι που αυτοαποκαλούνται Έλληνες και οι οποίοι θεωρούν ότι είναι η συνέχεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας αλλά και της ελληνικότητας, η Δύση ήδη από τα τέλη του 16ου αιώνα, με επιχειρήματα που είναι ψευδοϊστορικά και ψευδογλωσσολογικά, προσπαθεί να δημιουργήσει την αίσθηση, μια σημαντική μερίδα δυτικών λογίων, ότι δεν υπάρχουν Έλληνες. Πού το στηρίζουν τώρα το ότι δεν υπάρχουν Έλληνες? Το ότι δεν υπάρχουν Έλληνες το στηρίζουν, η μία κατηγορία των επιχειρημάτων είναι τα ψευδογλωσσολογικά, δηλαδή προσπαθούν να παρουσιάσουν τη νέα ελληνική ως μία γλώσσα η οποία δεν είναι ελληνική. Αυτό βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο και οι περισσότεροι από αυτούς καταλήγουν σε λεκτικούς, γλωσσολογικούς και καθαρά λογικούς ακροβατισμούς για να στηρίξουν αυτές τις θέσεις, οι οποίες όμως, προσέξτε, είναι εύκολο να βρουν ευήκο νους στη Δύση, γιατί στη Δύση δεν υπάρχει καθόλου ελληνομάθεια. Δηλαδή, όταν στη Δύση υπάρχουν, ξέρω εγώ, 300 άνθρωποι σε όλη τη Δυτική Ευρώπη που μπορούν να κατανοήσουν ελληνικά, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ εύκολο όταν οι 40-50 από αυτούς λένε ότι ναι, αυτά που μιλάνε σήμερα δεν είναι ελληνικά, είναι πολύ εύκολο να περάσει αυτή η αντίληψη και να παγιωθεί στην ευρωπαϊκή λογιοσύνη. Δεν υπάρχουν γνώστες της γλώσσας μας ώστε να πούν ότι, ξέρετε ρε παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε, δεν είναι έτσι, αυτό είναι ελληνικά, δεν μπορεί να πεις ότι είναι άλλη γλώσσα. Μάλιστα αυτοί που γνωρίζουν καλά τη νέα ελληνική είναι ελαχιστότατοι, δηλαδή μιλάμε για ανθρώπους που μετριώνται σε κάποιες δεκάδες. Ακόμα και άνθρωποι που γράφουν τέτοια έργα επιμένοντας ότι η ελληνική της εποχής εκείνης δεν είναι ελληνικά, κάποιοι από αυτούς δεν ξέρουν νέα ελληνικά. Γράφουν δηλαδή για τη νέα ελληνική χωρίς να την γνωρίζουν. Ξέρουν αρχαία ελληνικά, καταλαβαίνουν αρχαία ελληνικά, αλλά δεν καταλαβαίνουν νέα ελληνικά. Δηλαδή, αν ακούσουν και αν διαβάσουν κείμενα των νέων ελληνικών, φαίνεται αυτό από τα επιχειρήματα που φέρνουν, ότι δεν καταλαβαίνουν τα νέα ελληνικά, δεν τα έχουν ακούσει ποτέ και ούτε μπορούν να κατανοήσουν και σε γραπτή μορφή τι ακριβώς λένε. Αυτά όμως δεν έχουν σημασία, γιατί ο λόγος για τον οποίο ξεκινούν να γράψουν αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι αντικειμενικά να τοποθετηθούν για το αν αυτά αποτελούν συνέχεια ή όχι της ελληνικής, ή για να φτιάξουν γραμματικές και διδακτικά εγχειρίδια για όποιον θέλει να μάθει τη νεότερη μορφή της ελληνικής στην Ευρώπη. Ο λόγος που γράφουν οι περισσότεροι από αυτούς είναι να αποδείξουν αυτό που είπαμε από την αρχή, ότι δεν υπάρχουν Έλληνες. Και θα μου πείτε τώρα, και ποια είναι τέλος πάντων η σημασία, δηλαδή είτε το αποδείκνυαν είτε δεν το αποδείκνυαν. Στην Ευρώπη
υπάρχει η κρατούσα άποψη σε όλα τα χρόνια της τουρκοκρατίας ότι οι Έλληνες ξοφλήσανε. Οι Έλληνες τελειώσανε, ακόμα δηλαδή και αυτοί που υποστήριζαν, που βλέποντας τα πράγματα αντικειμενικά, γιατί υπήρχαν και κάποιοι τέτοιοι, ήταν βέβαια μειοψηφία στην Ευρωπαϊκή Λογιοσύνη, υπήρχαν και κάποιοι που έλεγαν ότι όχι ρε παιδιά, αυτά είναι ελληνικά. Έτσι. Μπορεί να μιλάγανε κάποιοι από αυτούς για μια ελληνική βουλγάτα, για μια ελληνική λαϊκότροπη γλώσσα, ας πούμε, έτσι. Λαϊκά ελληνικά, ας το πούμε έτσι. Δεν το λέμε εμείς, αλλά επειδή έτσι λέγανε τα λατινικά, γι' αυτό το λέω για να το καταλάβουμε. Γκρέκο, βουλγάρε και τα λοιπά γράφουν, χρησιμοποιούν αυτές τις φράσεις κάποιοι. Εν τούτης αναγνωρίζουν ότι πρόκειται για ελληνικά. Πολύ παρεφθαρμένα λένε ορισμένοι, αλλά αναγνωρίζουν. Και αυτοί ακόμα όμως δεν περίμεναν ποτέ ότι οι Έλληνες θα συνεχίσουν και κάποτε θα ξαναυπάρξουν με μία κάποια κρατική μορφή. Και αυτοί δηλαδή θεωρούσαν ότι οι Έλληνες πια είναι κάτι, εντάξει, είναι μια καταγωγή, κάποιοι λένε ότι το έχουνε, κάποιοι λένε περισσότερο η γλώσσα, ο πολιτισμός, αυτό και η θρησκεία και αυτό είναι η Ελλάδα. Δεν φαντάζονταν ποτέ ότι θα υπήρχε συνέχεια. Παρόλα αυτά, η πολεμική αυτή αποδίδει δεκάδες βιβλία, ενώ σας είπα αυτοί που έτσι έγραψαν ελληνικά ήταν πάρα πολύ λίγοι. Δηλαδή είναι τελείως αναντίστοιχος ο όγκος των έργων που λένε ότι δεν υπάρχουν Έλληνες σε σχέση με αυτούς που καταλάβαιναν έτσι και αλλιώς ελληνικά στη Δύση. Αυτό, μία πρώτη ερμηνεία που δίνω στο φαινόμενο, πέραν από τα επιμέρους, γιατί ο κάθε συγγραφέας έχει και τα δικά του θέματα, γενικά νομίζω ότι έχει να κάνει με ένα ψυχολογικό παράγοντα. Δηλαδή, όσο θα υπήρχαν Έλληνες, και Έλληνες είπαμε ούτως ή άλλως εκείνη την εποχή σημαίνει και Ορθόδοξοι, αυτό θα αποτελούσε έναν έλεγχο για τη Δύση. Για αυτά που έκανε η Δύση, όχι μόνο στο επίπεδο του χριστιανισμού, αλλά και στο επίπεδο της κλασικής σοφίας. Γιατί μην ξεχνάμε ότι στη Δύση την ίδια εποχή που υπάρχει αυτό το πολεμικό κλίμα για τους Έλληνες, τους ζωντανούς Έλληνες, τους υπαρκτούς Έλληνες της εποχής, υπάρχει θαυμασμός για την αρχαία ελληνική γλώσσα και φιλολογία. Και γι' αυτό ακριβώς προσπαθούν να δημιουργήσουν αίσθηση ότι αυτοί οι νεότεροι δεν είναι Έλληνες σε σχέση με την αρχαιότητα. Την αρχαιότητα δηλαδή η δυτική την καταφάσκουν, τους αρέσει, γιατί τη θεωρούν, όπως ξέρετε, θεμέλιο του δικού τους πολιτισμού. Θεωρούν δηλαδή ότι η κλασική παιδεία, ελληνική, λατινική και ιουδαϊκή βέβαια, είναι κτήμα της Ευρώπης και απετέλεσαν τα θεμέλια του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Αυτό συμβαίνει με όλους τους ισχυρούς. Όταν υπάρχει ένας ισχυρός λαός ο οποίος δεν έχει βάθος πίσω του, προσπαθεί να οικειοποιηθεί άλλους πολιτισμούς που προηγήθηκαν και έζησαν στον ίδιο χώρο και να παρουσιαστεί ως συνέχειά τους. Ξέρετε ότι ακόμα και οι Τούρκοι, αν και τώρα με τον Ερντογάν λίγο το έχουν αλλάξει αυτό, οι παλιότεροι κεμαλιστές λόγοι έφταναν μέχρι να θεωρούν ότι ο Όμηρος, λέει, ήταν Ομάρ και ήταν Τούρκος. Ήταν ένας προτούρκος, ξέρω εγώ, μεγάλος ποιητής που έδρασε στην Ιωνία. Έτσι. Αυτό το κάνουν όλοι όσοι δεν έχουν μεγάλο παρελθόν, αλλά έχουν ισχύ στο παρόν. Έτσι. Αυτό ακριβώς συνέβη και με την Ευρώπη σε σχέση με αυτούς τους τρεις πολιτισμούς που κανείς από τους τρεις τελικά δεν είναι της Ευρώπης της σημερινής. Έτσι. Ούτε και ο λατινικός ακόμα, ο ρωμαϊκός δηλαδή, ο γνήσιος αρχικός ρωμαϊκός είναι της σημερινής Ευρώπης. Έτσι. Αυτοί που κυριάρχησαν στην Ευρώπη μετά τον 9ο αιώνα ήταν οι βάρβαροι που κατέλαβαν την Ευρώπη. Δεν ήταν οι ντόπιοι γηγενείς Ρωμαίοι. Αυτοί υποτάχθηκαν και εν πολλοίς ενώθηκαν και εξαλείφθηκαν. Δεν έμειναν ως διακριτή ομάδα μέσα σε αυτή την πλημμυρίδα των βαρβάρων που πλημμύρισαν την Ευρώπη από τον 5ο αιώνα μέχρι τον 8ο. Εντάξει. Έχουμε λοιπόν, οι Έλληνες θα αποτελούσαν πάντοτε ένα παράγοντα ελέγχου της Δύσης για όλα αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό νομίζω ότι υπάρχει αυτή η τόσο μεγάλη και τόσο εκτεταμένη σχετική φιλολογία κατά των Ελλήνων. Στα χρόνια δε της άλωσης,
Στην ουσία αυτό εμπίπτει στην ευρύτερη λογική, βέβαια, του δεν υπάρχουν Έλληνες που θα πω. Έχουμε και κάποια έργα στην Ευρώπη, δηλαδή τέλη 15ου αιώνα, που λένε ότι καλά έπαθαν οι Έλληνες και επειδή ήταν αιρετικοί, ο Θεός μίλησε και τους τιμώρησε που χάθηκε η Κωνσταντινούπολη. Ερμηνεύουν δηλαδή την πτώση της βασιλεύουσας ως μια τιμωρία από το Θεό για τις αμαρτίες των Βυζαντινών, εννοώντας δηλαδή ότι οι αμαρτίες τους ποιες ήταν, ότι δεν έγιναν υποτακτικοί του Πάπα, αυτό, εντάξει. Και ακριβώς αυτή η δίκαιη τιμωρία λοιπόν έχει να κάνει, φέρνει το αποτέλεσμα της πλήρους εξαλείψεως, για την οποία συνεχίζουν και λόγοι οι οποίοι βέβαια είναι τελείως λαϊκού τρόπου σκέψης, όχι θεολογικού πια μετά, και γράφουν όλα αυτά που σας είπα, ότι δεν υπάρχουν Έλληνες γιατί δεν υπάρχουν ελληνικά, κανείς δεν μιλάει ελληνικά, κανείς πλέον δεν είναι Έλληνας. Παράλληλα με αυτά, λίγο αργότερα, δηλαδή πια όσο πάμε προς τις αρχές του 17ου αιώνα, μπαίνουν και μια σειρά από άλλα θέματα. Γιατί όσο πάμε στο 17ο αιώνα, αρχίζει να γίνεται σαφές ότι οι Έλληνες υπάρχουν. Και αρχίζει να γίνεται σαφές τόσο γιατί πυκνώνουν οι επαφές και τις δύσεις με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, όλο και περισσότεροι δυτικοί ταξιδεύουν για διάφορους λόγους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και βρίσκουν Έλληνες. Και βρίσκουν Έλληνες, μάλιστα, οι οποίοι όχι μόνο νέα ελληνικά τους μιλάνε, τους μιλάνε και αρχαία ελληνικά. Πάνε και βρίσκουν τέτοιους, ας πούμε, δασκάλους και τους ζητάνε να τους δείξουν ή να τους δώσουν χειρόγραφα αρχαίων συγγραφέων, ας πούμε, που δεν υπάρχουν άλλα τα αντίστοιχα έργα στην Ευρώπη σε χειρόγραφα. Αρχίζουν λοιπόν να έχουν ένα τέτοιο αλυσβερίσι με Έλληνες, οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτοί που έρχονται σε επαφή, όσο ανθεληνικά αισθήματα και αν έχουν, δεν μπορούν, ας πούμε, την πραγματικότητα που βιώνουν. Ξέρετε, είναι και λίγο δύσκολο να πηγαίνεις να βλέπεις, ας πούμε, και να γυρνάς πίσω και να λες όχι, δεν υπάρχουν, ας πούμε. Εκείνοι κάπου σταματάνε, αυτοί που γνωρίζουν όμως, που έρχονται πραγματικά στην Ανατολή. Οι περισσότεροι που δεν έρχονται συνεχίζουν να γράφουν τα ίδια και εδώ βάζουν και κάποια άλλα στοιχεία. Δηλαδή, όταν αρχίζει να υπάρχει η λογική ότι οι Έλληνες μάλλον συνεχίζουν να υπάρχουν, μάλλον τους βρίσκουμε, ας πούμε, μπροστά μας, άρα δεν έχουν τελειώσει αυτοί, κάπως επιβιώνουμε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία με κεφαλή το Πατριαρχείο, γράφονται και κάποιες ιστορίες στη Δύση. Κάποιες από αυτές τις πρώτες, το 17ο αιώνα, τις γράφουν και Έλληνες ή στηρίζονται σε χειρόγραφα Ελλήνων και τα παίρνουν κάποιοι Ευρωπαίοι και τα γράφουν. Κάποιες ιστορίες και ευρύτερες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, γιατί ενδιαφέρουν να γνωρίσουν αυτό το πράγμα για να μπορέσουν βεβαίως οι δυτικοί να το αποσυνθέσουν της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και μέσα σε κάποιες από αυτές υπάρχουν και κεφάλαια για τους Έλληνες, αλλά και έχουμε και τις πρώτες, μετά τα μέσα του 17ου αιώνα, ιστορίες των Ελλήνων στην Ευρώπη, οι οποίες όμως, προσέξτε, ποιο είναι το ενοποιητικό στοιχείο, δηλαδή πώς το λένε, δεν τις λένε ούτε ιστορίες των Ελλήνων ούτε ιστορίες του ελληνικού έθνους, ένα όνομα έχουν μέχρι το 18ο αιώνα όλες αυτές οι ιστορίες, ιστορίες της ελληνικής εκκλησίας. Όχι της Ορθόδοξης, της ελληνικής, έτσι ακριβώς το λένε οι δυτικοί. Σε όλες τις γλώσσες, και στα αγγλικά έχουμε και στα γαλλικά και στα γερμανικά, έτσι, της ελληνικής εκκλησίας. Και στην ουσία, εάν κανείς, ας πούμε, δει το περιεχόμενο είναι αυτό που εμείς θα λέγαμε ιστορία του ελληνικού έθνους. Και βεβαίως εκείνοι θεωρούν ως κυρίαρχο φορέα, γιατί ξέρετε, αυτή σου λέει έθνος, οντότητα, πρέπει να έχει κάποια έκφραση, κάποιο κράτος. Επειδή δεν βρίσκουν κράτος λοιπόν, βάζουν μόνο την εκκλησία, που ήταν ακριβώς ο κυρίαρχος θεσμός των Ελλήνων στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Έτσι λοιπόν έχουμε μια σειρά από τέτοιες ιστορίες ελληνικής εκκλησίας, όπου βέβαια εκεί πλέον αρχίζει να υπάρχει ένα μένος προς, όχι πλέον, εδώ πια αρχίζει να φεύγει από το καθαρά θεολογικό, και εδώ αναφέρονται βέβαια μέσα ότι είναι αιρετική, είναι σχισματική εκκλησία, δεν ακούν τον Πάπα κτλ. Αλλά εδώ πλέον αρχίζει να μπαίνει και η λογική ότι έχουμε να κάνουμε με υπάνθρωπους. Δηλαδή μερικοί από αυτούς,
Όχι τόσο από αυτούς που τα γράφουν αυτά να έχουν έρθει στην Ανατολή, αλλά οι υπόλοιποι που τα γράφουν χωρίς να έχουν έρθει ποτέ στην Ανατολή και να έχουν ορίσει πραγματικά ελληνικές κοινότητες, αρχίζουν να περιγράφουν τους Έλληνες σαν περίπου όπως και στα χρόνια του 21, δηλαδή ως κάποιους οι οποίοι είναι σαν ημιάγριοι, οι οποίοι είναι τελείως μακριά από τον πολιτισμό και τα φώτα, ότι ζουν σαν τους Τούρκους και απλώς διαφέρουν στο ότι επικαλούνται, λέει, το όνομα του Χριστού, ας πούμε, γράφει ένας συγκεκριμένος από τους Τούρκους. Υπάρχει λοιπόν, αρχίζει και δημιουργείται μέσα από αυτά τα κείμενα και το στερεότυπο του Έλληνα, ας το πούμε, ξέρω εγώ, Γρεκύλου, του Έλληνα, ο οποίος δεν έχει σχέση με την ελληνικότητα, αλλά είναι κάτι το οποίο, εντάξει, μιλάει μια γλώσσα που ίσως να είναι και λίγο ελληνικά, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τους αρχαίους προγόνους του και είναι κάτι που μοιάζει, ξαναλέω, περισσότερο με Τούρκο παρά με Έλληνα, όπως εννοούν τον Έλληνα στην Λόγια Δύση, δηλαδή τον αρχαίο Έλληνα. Σε αυτήν την περίοδο μπαίνουμε, όπως φτάνουμε περίπου στα μέσα του 17ου αιώνα, μπαίνουμε και σε μία φάση, επειδή ακριβώς αυτοί που έρχονται διαπιστώνουν ότι υπάρχει ένας ελληνισμός που είναι τελικά και αρκετά μεγάλος σε νούμερα, αν τον βάλεις ως ελληνική εκκλησία, γιατί μέσα στις ιστορίες αυτές που μιλάνε για ελληνική εκκλησία αναφέρουν ουσιαστικά και όλους τους άλλους, όλες τις άλλες λαότητες των Βαλκανίων, τις Ορθόδοξες. Δηλαδή μέσα στην ελληνική εκκλησία βάζουν και τον Αλβανό, βάζουν και τον Βούλγαρο, όλους τους υπολείπους Ορθόδοξους. Καταλαβαίνουν λοιπόν οι πιο έξυπνοι από αυτούς, κάποιοι διπλωμάτες κυρίως που είναι στην Κωνσταντινούπολη, ότι τελικά αυτοί οι Έλληνες όχι απλώς συνεχίζουν να υπάρχουν, αλλά τελικά είναι και πάρα πολλοί. Και μέσα από κάποιες τέτοιες λογικές, νομίζω, αρχίζει να διαμορφώνεται και η, θα έλεγα, πιο νεωτερική φάση του ανθελληνισμού, η σύγχρονη, μια από τις σύγχρονες εκφάνσεις του ανθελληνισμού, που έχει να κάνει με το γεγονός ότι αρχίζουν να διατυπώνονται απόψεις ακροτηριασμού του ελληνισμού. Δηλαδή, νομίζω το είπαμε και στην προηγούμενη συνάντηση όσοι ήσασταν, έχουμε μια άποψη που λέει, είναι 3-4 αρκετά γνωστά στην Ευρώπη της εποχής ιστορικά έργα που λένε ότι οι Μακεδόνες δεν ήταν Έλληνες. Δεν ήταν Έλληνες οι Μακεδόνες. Άρα κόβουν με αυτόν τον τρόπο, αυτό το χτύπημα είναι πολύ ουσιαστικό, γιατί κόβουν όχι μόνο από το σύγχρονο ελληνισμό, δεν κόβουν ένα κομμάτι του σύγχρονου ελληνισμού, αλλά κόβουν και μέχρι την αρχαιότητα. Έτσι, γιατί αν οι Μακεδόνες δεν ήταν Έλληνες, καταλαβαίνετε, έχουμε μια τελείως διαφορετική ελληνική ιστορία. Επίσης, έχουμε τα πρώτα προς το τέλος του αιώνα που λένε ότι και οι Βυζαντινοί δεν ήταν Έλληνες και ότι οι Βυζαντινοί, όπως τη λένε αυτή πια αυτοκρατορία, στην ουσία τότε μπαίνει και το όνομα, έχει μπει ήδη λίγο νωρίτερα, 16ο αιώνα, και σαφώς και το όνομα Βυζαντινή εντάσσεται στη λογική την ανθελληνική, έτσι, γιατί είπαμε το Βυζαντινή επινοήθηκε από τον Ιερώνυμο Βόλφ, γερμανοεβραίο ιστορικό χρονογράφο της εποχής, επινοήθηκε το 16ο αιώνα με ποια λογική? Με τη λογική ότι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν αυτή που είχαν στη Δύση. Οι Αψβούργοι ακόμα αυτοκράτορες φέρνουν τον τίτλο του Ρωμαίου Αυτοκράτορα. Του Ρωμαίου Αυτοκράτορα, όπως λένε, του γερμανικού έθνους. Έτσι, με αυτόν τον αστείο τίτλο που είχε αυτοκρατορία από τους προηγούμενους αιώνες. Έτσι. Επειδή λοιπόν ο Αψβούργος Αυτοκράτορας στη Δύση λέγεται Ρωμαίος Αυτοκράτορας, βεβαίως πρέπει να βρουν και ένα όνομα για τους από εκεί όταν πάνε να γράψουν ιστορίες και του μεσαιωνικού ελληνισμού. Πώς θα την πούν την αυτοκρατορία την από εκεί, και τότε επινοείται ο όρος Βυζαντινός. Το Βυζαντινό σαν επίθετο υπήρχε και στα κείμενα τα παλαιότερα, αλλά όχι για να χαρακτηρίσει ποτέ πολιτικά ολόκληρη την αυτοκρατορία. Η πόλη λεγόταν Βυζάντιο, ναι, η Κωνσταντινούπολη από κάποιους αρχαιοπρεπείς λογίους, αλλά ποτέ συλλήφθην το κράτος. Συλλήφθην το κράτος ήτανε, είχε το πραγματικό του όνομα, δηλαδή η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Η αυτοκρατορία που ίδρυσε ο μεγάλος Κωνσταντίνος, η μεταφορά της πρωτεύουσας μάλλον, η πόλη που ίδρυσε ο μεγάλος Κωνσταντίνος, η Κωνσταντινούπολη, έγινε η έδρα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Δεν έγινε η έδρα καμιάς άλλης αυτοκρατορίας. Ο μεγάλος Κωνσταντίνος δεν έκλεισε επειδή χρεοκόπησε, ξέρω εγώ, το μαγαζί που λεγόταν Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και άνοιξε ένα άλλο στην Κωνσταντινούπολη. Μεταφορά της πρωτεύουσας πραγματοποίησε. Το κράτος όμως παρέμενε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
Αυτό λοιπόν μπαίνει από το 16ο αιώνα με τον Βολφ, βυζαντινή ιστορία, και αρχίζουν να το περνάνε σιγά σιγά και να βγάζουν και σε όλο το 17ο τέτοια έργα και πηγές, λέει, βυζαντινής ιστορίας. Γράφει απ' έξω πηγή βυζαντινής ιστορίας, οι Βυζαντίδες, και μέσα τι λένε τα κείμενα που εκδίδουν ως βυζαντινής ιστορίας. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και η Αυτοκρατορία των Ρωμαίων και Βασιλεύς των Ρωμαίων. Αλλά απ' έξω Βυζαντίνε και τα λοιπά, έτσι, Βυζαντινή, όχι Ρωμαϊκή και τέτοια, γιατί είπαμε, το Ρωμαϊκή το θέλουν για τον εαυτό τους. Ακόμα όμως και με την έννοια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, προσέξτε, πλέον στο τέλη του 17ου αιώνα αρχίζουμε να έχουμε έργα που λένε ότι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία δεν ήταν ελληνική. Αλλά η Βυζαντινή ήταν κάποιοι, λέει, διάφοροι που ήταν στο θρόνο αυτής της αυτοκρατορίας. Και εντάξει, κάποιοι ζούσαν και εκεί μέσα οι Έλληνες, αλλά στην ουσία οι Βυζαντινοί, λέει, κατέλαβαν τους Έλληνες. Προσέξτε βέβαια εδώ το πρόβλημα που έχουν αυτοί. Γιατί όταν φτάνουν να λένε οι Βυζαντινοί κατέλαβαν τους Έλληνες, δεν κατάλαβαν ποτέ οι Βυζαντινοί τους Έλληνες. Οι Ρωμαίοι κατέλαβαν τους Έλληνες. Αλλά δεν θέλουν να το πούνε και αυτό, γιατί αν πούνε οι Ρωμαίοι κατέλαβαν τους Έλληνες, θα παραδέχονταν ότι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήταν ρωμαϊκή. Και εκεί κάπου το συσκοτίζουν. Δηλαδή, όταν πάνε στο πότε ακριβώς κατελήφθη η Ελλάδα, με ποιον τρόπο βρέθηκε υπόδουλη, που λένε κάποιοι από αυτούς, στους Βυζαντινούς, εκεί το συσκοτίζουν ακριβώς πότε γίνεται αυτό. Γιατί σας λέω, μετά τους χαλάει η σούπα ότι αν η Βυζαντινή Αυτοκρατορία κατέλαβε τους Έλληνες, τότε είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Πώς εκείνοι λένε ότι εκείνη είναι η Ρωμαϊκή και δεν είναι η Βυζαντινή, καταλάβατε. Εκεί λίγο δεν τους βγαίνει καλά και λίγο το αφήνουν πολύ θολό, το θέμα πότε ακριβώς και πώς οι Βυζαντινοί κατέλαβαν τους Έλληνες. Και καθώς μπαίνουμε στο 18ο αιώνα, αρχίζουν όλα αυτά, βεβαίως επανέρχονται, δηλαδή όλα αυτά ανέφερα περίπου την εποχή που πρωτοεμφανίζονται οι θέσεις αυτές, δεν μένουν μόνο τότε, αναπαράγονται και συνεχίζουν, έτσι. Κάποιες από αυτές, ξέρετε, ότι συνεχίζουν να αναπαράγονται μέχρι τις μέρες μας. Στην ευρωπαϊκή, ας το πω περισσότερο, δημοσιογραφική, τρέχουσα, ας το πούμε, σκέψη, και όχι τόσο βέβαια στην επιστημονική, γιατί εκεί τα πράγματα είναι λίγο πλέον ξεκαθαρισμένα. Στην περίοδο λοιπόν του 18ου αιώνα μπαίνουν και κάποιες άλλες παράμετροι σε αυτή τη συζήτηση, παράμετροι που έχουν να κάνουν κυρίως με το ποιοι είναι όλοι οι υπόλοιποι, γιατί πλέον εκεί αρχίζει να επικρατεί άποψη ότι ναι, τελικά αυτά είναι ελληνικά. Γίνεται, εκεί θα έλεγα ότι περίπου στο 18ο αιώνα φτάνει να είναι μισό-μισό το θέμα πλέον στην ευρωπαϊκή λογιοσύνη, πόσοι τα αναγνωρίζουν ως ελληνικά και πόσοι όχι. Αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν και τα θέματα ακόμα και με την προφορά, το οποίο επίσης ήταν ένα θέμα που είχε παίξει μεγάλο ρόλο, δηλαδή πως πρέπει να προφέρονται τα ελληνικά. Και γι' αυτό το λόγο αρχίζουν να μπαίνουν άλλες παράμετροι μπροστά, όχι πια ότι εντάξει αυτοί είναι Έλληνες, αλλά ποιοι είναι τελικά αυτοί οι Έλληνες. Να βγάλουμε τους Αλβανούς έξω, αρχίζουν και γράφουν κάποιες ιστορίες της Αλβανίας, να βγάλουμε τους Ρουμάνους απ' έξω, να βγάλουμε τους Βούλγαρους απ' έξω, και ό,τι τέλος πάντων μένει να λέμε Έλληνες, άντε οι Έλληνες είναι στα νησιά. Υπάρχουν κάποιες αναφορές στο 18ο αιώνα που λέει ότι μόνο στα νησιά είναι Έλληνες. Τα νησιά του Αιγαίου εννοούνε. Σε όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή σε όλη τη Μακεδονία, στη Στερεά κτλ., δεν είναι Έλληνες, είναι από όλες τις άλλες ομάδες. Αρχίζουν και το πάνε έτσι και προσπαθούν να διακρίνουν ανάμεσα στους Έλληνες. Αυτό βέβαια, το να αρχίσουν να λένε εκείνοι από έξω ότι αυτοί δεν είναι ένα ενιαίο πράγμα, είναι διάφορα κομμάτια και δεν πρέπει να τους βλέπουμε ως Εγγλής Γκρέκ, ας πούμε, ως ελληνική εκκλησία, αλλά να τους δούμε διαφορετικά, γιατί έτσι λιγοστεύουνε. Αυτό, καταλαβαίνετε, δεν έχει τόσο σημασία περσέ, δηλαδή για τους ίδιους. Τι σημασία είχε? Σημασία είχε όμως όταν αυτό θα μπορούσανε και είδανε σιγά σιγά, καθώς περνούσε ο 18ος αιώνας, ότι μπορούσανε να το περάσουν μέσα στους Ορθόδοξους. Δηλαδή να αρχίσουν σιγά σιγά αυτές τις θεωρίες περί του ότι δεν είναι όλοι αυτοί οι Έλληνες, περί του ότι οι Έλληνες είναι ένα κομμάτι και πολύ μικρό μάλιστα από αυτούς, μόνο στα νησιά, αυτές πρέπει να περάσουν ανάμεσα στους Έλληνες. Και πώς θα περνούσαν στους Έλληνες? Θα περνούσαν στους Έλληνες τόσο με λογίους δυτικούς στην Ανατολή, όσο και κυριότερα με Έλληνες που πήγαν να σπουδάσουν στη Δύση.
Και το 18ο αιώνα, ιδίως το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα, αρχίζει ανάμεσα στους Έλληνες που σπουδάζουν στη Δύση, αρχίζουν να επικρατούν αυτές οι απόψεις. Παρότι και στα προηγούμενα χρόνια οι Έλληνες που σπούδαζαν στην Ευρώπη άκουγαν τις παλιότερες ανθεληνικές, ας το πούμε, δοξασίες, υπήρχε μια μεγαλύτερη εγρήγορση στο να απαντήσουν σε αυτές, ή και αν δεν απαντούσαν, εν πάση περιπτώσει, να μην τις υιοθετούν αμάσιτες. Στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα, δυστυχώς, μαζί με το διαφωτισμό και όλα αυτά τα νεωτερικά, περνάνε και αυτές οι ιδέες, και οι περισσότεροι από τους Έλληνες διαφωτιστές δυστυχώς τις υιοθετούν αυτολεξί. Αυτολεξί. Οι περισσότεροι διαφωτιστές μιλάνε για βυζαντινούς κατακτητές των Ελλήνων, οι περισσότεροι διαφωτιστές μιλάνε για Μακεδόνες που δεν είναι Έλληνες, και οι διαφωτιστές πάλι προσπαθούν να ξαναγυρίσουν τη γλώσσα πίσω. Δηλαδή, όχι όπως έχει εξελιχθεί η γλώσσα στην εποχή η ελληνική, αλλά να κάνουμε την αρχαΐζουσα. Να γυρίσουμε πίσω. Γιατί αυτό επιτάσσουν οι Ευρωπαίοι για να μας αναγνωρίσουν ως Έλληνες. Επειδή λοιπόν το επιτάσσουν οι Ευρωπαίοι, άντε να τραβήξουμε τη γλώσσα πίσω. Πράγμα το οποίο βέβαια δεν μπορούσε να γίνει, γιατί η ελληνική ήταν ζωντανή γλώσσα. Με άλλες γλώσσες έγινε να γυρίσουν σε παλιότερη γλωσσική τους μορφή, αλλά γιατί δεν υπήρχε τρέχουσα. Αναβίωσαν γλώσσες από λαούς που τις είχαν χάσει. Ξαναγύρισαν πίσω στη γλώσσα τους. Αλλά όχι σε λαούς που είχαν μια ζώσα συνέχεια της γλώσσας. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Όταν η γλώσσα έχει εξελιχθεί. Αυτό δεν μπορεί να το γυρίσεις πίσω. Ούτε 1000 χρόνια και 2000, αλλά ούτε και 100 χρόνια πίσω δεν μπορείς να το γυρίσεις. Έτσι. Η γλώσσα εκφράζει την κοινότητα που τη μιλάει στην εποχή της. Επειδή όμως δυστυχώς υπάρχει αυτή η μεγάλη μερίδα Ελλήνων που σπουδάζουν στη Δύση, έρχονται πίσω και φέρνουν, επαναλαμβάνω, όχι απλώς έναν απόλυτο θαυμασμό για οτιδήποτε ευρωπαϊκό, αλλά φέρνουν πίσω και όλο αυτό το ανθεληνικό φαρμάκι, το οποίο αυτό είναι η ουσία της κατησχίσεως της Δύσης. Δηλαδή η Δύση, λένε μερικοί, μα ήταν ισχυρότερη στρατιωτικά. Αυτό είναι δευτερεύον. Όταν ο άλλος έχει πείσει ότι πρέπει να ντρέπεσαι για αυτό που είσαι και πρέπει να γίνει σαν και εκείνον, σε έχει κατακτήσει, τελείωσες. Είσαι σκλάβος, θες δε θες. Εάν έχεις πιστεί, και όταν, ξέρετε, όλο το δυναμικότερο κομμάτι της λογιοσύνης σου γυρνάει και λέει τέτοια πράγματα, εκεί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εκεί αρχίζει η ήττα που βιώνουμε μέχρι τις μέρες μας. Όταν μια τελευταία φάση του ανθεληνισμού δεν είναι φάση, στην ουσία δεν έχει κάποια ιδιαίτερη, δεν μπαίνει κάποιο ιδιαίτερο ή κάποιο καινούριο στοιχείο σε σχέση με αυτά που ανέφερα μέχρι τώρα, αλλά λόγω της ιδιαίτερης ιστορικής στιγμής, εκεί ο ανθεληνισμός ανεβαίνει πολύ. Η περίοδος αυτή είναι η περίοδος της Επανάστασης του 21. Δυστυχώς, ακόμα κάποιοι επιμένουν να προσπαθούν να μας πείσουν ότι οι περισσότεροι, λέει, οι Ευρωπαίοι τα χρόνια της Επανάστασης ήταν φιλέλληνες. Έτσι, γίνονται κάποια συνέδρια τώρα που είναι για να γελάει κανείς πραγματικά. Και δυστυχώς και υποτίθεται σοβαροί άνθρωποι εξυπηρετώντας πολιτικές σκοπιμότητες πάνε, ας πούμε, και επιμένουν ότι οι 10 φιλέλληνες που υπήρξαν στην Ευρώπη ήταν η πλειοψηφία. Ο φιλελληνισμός είναι ένα από τα μεγάλα παραμύθια για να δεχθούν οι Έλληνες αδιαμαρτύρητα την ευρωπαϊκή επικυριαρχία, την αγγλική κυρίως επικυριαρχία μετά την Επανάσταση. Καταρχάς, σε όλη τη διάρκεια της Επαναστάσεως στην Ευρώπη ήταν πολύ περισσότερες οι εφημερίδες, τα βιβλία που γράφτηκαν, οι λόγοι που ήταν αντίθετοι με την υποστήριξη της Ελληνικής Επανάστασης από αυτούς που ήταν υπέρ της Ελληνικής Επανάστασης. Και από αυτή τη μειοψηφία που ήταν υπέρ της Ελληνικής Επανάστασης στην Ευρώπη πρέπει να διακρίνουμε δύο μεγάλες τάσεις. Η μία είναι η κυρίαρχη. Αυτοί ήταν όσοι ήταν φιλέλληνες για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκτός από τους Έλληνες. Το να σου να φιλέλληνας εκείνη την εποχή ήταν ένα στοιχείο ταυτότητας στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή. Σήμαινε δηλαδή ότι ήσουν πολύ φιλελεύθερος. Να σας δώσω να καταλάβετε πώς σήμερα κάποιος στην Ευρώπη, όταν μιλάει υπέρ των προσφύγων, αυτό θεωρείται καλό.
Αυτό δεν σημαίνει ότι πραγματικά αγαπάει τους πρόσφυγες και θέλει να τους πάρει σπίτι του. Έτσι. Αλλά είναι, είσαι προοδευτικός να μιλάς υπέρ των προσφύγων. Με αυτήν την έννοια ήταν το 90% των φιλέλληνων φιλέλληνες. Μιλούσαν υπέρ των Ελλήνων επειδή αυτό για ένα διάστημα στον χώρο, ας το πούμε, τον φιλελεύθερο, τον εντός ή εκτός εισαγωγικών, προοδευτικό για την εποχή στην Ευρώπη, πουλούσε ο φιλελληνισμός. Με αυτήν την έννοια ήταν το 90% φιλέλληνες. Από το ακόμα μικρότερο υποσύνολο αυτών που πράγματι ήρθαν στην Ελλάδα για να βοηθήσουν με κάποιο τρόπο τον ελληνικό αγώνα, πάλι ένα, το 90 περίπου τους 100 από αυτούς ήρθαν στην Ελλάδα γιατί? Για να κερδίσουν από την Ελλάδα. Κοιτάνε αμέσως με το που έρχονται πώς θα πάρουν αξιώματα. Κοιτάνε πώς θα πάρουν μισθούς, κυρίως στρατιωτικοί είναι αυτοί που έρχονται. Εντάξει, λογικό είναι στην επανάσταση, στρατιωτικοί θα έρθουν να πολεμήσουν, θα έρθουν οι λόγοι, έτσι. Και αμέσως θέλουν αξιώματα, αμέσως θέλουν θέσεις, αμέσως θέλουν μισθούς. Έτσι, μισθούς. Και βέβαια υπάρχουν και καμιά δεκαριά, σας είπα, πραγματικοί φιλέλληνες. Αλλά τόσοι είναι οι πραγματικοί φιλέλληνες. Έτσι, 10 άνθρωποι. Όντως υπήρξαν 10 Ευρωπαίοι οι οποίοι πράγματι ήρθαν να προσφέρουν στην Ελλάδα και οι οποίοι πράγματι έθεσαν τη ζωή τους και τις περιουσίες τους για τον ελληνικό αγώνα. Αλλά αυτοί είναι 10. Δεν μπορούμε λοιπόν να μιλάμε για φιλελληνισμό ως, όχι απλώς κυρίαρχο, ούτε καν ως ουσιαστικό ρεύμα στην Ευρώπη τα χρόνια της Επαναστάσεως. 10 άνθρωποι ναι, αλλά και βεβαίως να τους τιμήσουμε και όντως κάποιοι από αυτούς έχουν τιμηθεί αρκετά από το ελληνικό κράτος και δρόμοι έχουν το όνομά τους κτλ. Αλλά δεν μπορεί για τους 10 να λέμε ότι το κυρίαρχο ρεύμα στην Ευρώπη ήταν φιλελληνικό. Το κυρίαρχο ρεύμα στην Ευρώπη παρέμεινε και στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, σε όλα τα χρόνια της Τουρκοκρατίας, αλλά και στα χρόνια της Επαναστάσεως ακόμα ανθεληνικό. Και μάλιστα ήταν τέτοιο το ανθεληνικό μένος στην Ευρώπη, που στην ουσία αυτό λειτουργήσε μαζί βέβαια με την εσωτερική διχόνοια, η οποία βέβαια εν πολλής υποδαβλίστηκε και από τους ξένους, λειτουργήσε ώστε η Επανάσταση να πετύχει τόσο μερικό στο σκοπό της. Γιατί όπως πρέπει να ξέρουμε, ο στόχος Επανάστασης του 21 δεν ήταν να δημιουργηθεί ένα μικρό κράτος στη Στερεά και στην Πελοπόννησο. Ο στόχος Επανάστασης του 21, όπως και όλων των επαναστάσεων πριν, ήταν να ελευθερωθεί η πόλη. Αυτός ήταν ο στόχος, έτσι, και η αναβίωση ολόκληρης της αυτοκρατορίας ή εν πάση περιπτώσει τώρα αν θα ήταν ακριβώς αυτοκρατορία, τι ακριβώς μορφή θα είχε το κράτος και τα λοιπά, αυτά είναι θέματα μεγάλης συζήτησης, αλλά σίγουρα η αναβίωση όλων των περιοχών αυτών που ιστορικά ήταν ελληνικές. Η Επανάσταση του 21 ακριβώς λόγω της τάσεως των μεγάλων δυνάμεων επέτυχε μόνο μερικώς. Έτσι, θα έλεγα ότι η Επανάσταση του 21 πέτυχε λίγο. Έτσι, θα μου πείτε και τι ήταν καλύτερο να μην είχε πετύχει καθόλου. Όχι, βεβαίως. Καλό ήταν και αυτό το λίγο, σαν μια αρχή. Αλλά δεν πρέπει να μένουμε στο ότι αυτό ήταν ο στόχος της Επανάστασης. Έτσι. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέει και ο Μακρυγιάννης. Ο Μακρυγιάννης λέει ότι των ξένων οι οδηγίες και η φαγωμάρα μας, λέει, μας κράτησαν εδώ. Και ο Κολοκοτρώνης που λέει 2 χρόνια, λέει, να είχε κρατήσει ακόμα η Ομόνοια, λέει, θα είχαμε πάρει την πόλη. Επιλέξει, έτσι ακριβώς το γράφει από μνημονεύματα του Κολοκοτρώνης. Έτσι. Λοιπόν, αυτά είχα να πω εγώ έτσι ως ένα πρώτο διάγραμμα και κάποια πρώτα συμπεράσματα αυτής της ιστορίας του ανθεληνισμού και δεν ξέρω αν έχετε ερωτήσεις πάνω σε αυτά που είπαμε. Ναι. Εντάξει, ναι, είναι. Αυτός είχε μια τρέλα βέβαια, αλλά ήταν, ναι, εντάξει. Όχι, δεν ήταν τραπεζίτης ο Βιρονάς. Ο Βιρονάς δεν ήταν τραπεζίτης. Όχι. Αυτός δεν ήρθε να βγάλει κάτι από την Ελλάδα. Εντάξει, αυτός είχε, είχε διάφορες τρέλες βέβαια, αλλά εντάξει. Έχω ακούσει, δεν ξέρω αν αληθεύει, ότι η Κωνσταντινούπολη έπεσε σαν τιμωρή, επειδή τότε οι πολλοί Ιερέοι έχουν ενοχωθεί με το οικουμενισμό. Ισχύει αυτό? Ναι. Αυτό που λες είναι η πραγματική αιτία της αλώσεως της Κωνσταντινούπολεως, ότι δηλαδή πραγματικά
Αν θέλουμε να το δούμε θεολογικά, όντως μπορεί να πούμε ότι είναι μια τιμωρία από το Θεό, ακριβώς γιατί τότε είχαν αρχίσει συζητήσεις για ένωση, είχε γίνει ψευδοσύνοδος, η ληστρική σύνοδος της Φεράρας Φλωρεντίας, που είχαν πάει οι περισσότεροι και είχαν υπογράψει δυστυχώς την ένωση με τον Πάπα, κάνανε και λειτουργίες ακόμα ενωτικές στην Αγία Σοφιά και βέβαια μετά έρχεται η τιμωρία του Θεού, έτσι, γιατί ο Θεός είναι μακρόθυμος, αλλά όταν βλέπει να απεμπολείς πλήρως τη σωτηρία σου, έρχεται εκεί και σε επαναφέρει. Και ήταν, όπως το λένε και πολλοί Άγιοι της Τουρκοκρατίας, ένα προφυλακτικό, λέει, ιατρικό που μας έστειλε ο Θεός, ο Τούρκος. Το λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός έτσι ακριβώς. Γιατί, λέει, μας κράτησε μακριά από τον Πάπα. Και έτσι, λέει, δεν χαθήκαμε τελείως. Μπορεί να μας καίει τα σώματά μας, λέει ο Τούρκος, αλλά δεν χάσαμε τουλάχιστον την ψυχή μας. Ενώ αν πηγαίναμε, λέει, με τον Πάπα, θα χάναμε την ψυχή μας. Αυτή είναι η ορθή ερμηνεία θεολογικά της αλώσεως. Ενώ είδατε πριν τι λέγαμε οι δυτικοί πώς το βλέπουν, ότι επειδή δεν υποταχθήκαμε πλήρως στον Πάπα, μας τιμώρησε ο Θεός. Καταλάβατε πόσο διαστροφή και πόση διαστρέβλωση υπάρχει στον καθολικό κόσμο, στον παπικό κόσμο, απέναντι στον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Αυτό υπάρχει ακριβώς και το λένε όλοι οι πατέρες της Τουρκοκρατίας. Το ελληνικό στοιχείο υπάρχει σε όλη την περίοδο. Οπότε δεν θα μιλάγαμε για ανθεληνισμό, τουλάχιστον ίσως σε τέτοια κλίμα. Από Ευρωπαίους δεν υπάρχουν παρά μόνο στη λογική, όταν προσπαθούν να καταλάβουν και να αποδομήσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία, να δουν δηλαδή από τι ακριβώς αποτελείται αυτή η Οθωμανική Αυτοκρατορία, γιατί οι Δυτικοί, κυρίως οι Βενετοί που ήταν πιο κοντά, αλλά και οι υπόλοιποι, είχαν πολύ συχνά πολέμους με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όταν αρχίζουν λοιπόν να θέλουν να τη μελετήσουν για να κατανοήσουν ακριβώς από τι αποτελείται, ξέρετε ότι όταν τον εχθρό τον ξέρεις καλά, είναι πολύ πιο εύκολο να τον νικήσεις. Θέλοντας να μελετήσουν, αρχίζουν, όπως σας είπα, να μελετάνε και τους επιμέρους λαούς που ζουν μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Εκεί λοιπόν πιάνουν και τους Έλληνες ως ελληνική εκκλησία. Με τη λογική τώρα της ελληνικής εκκλησίας και επειδή πράγματι κάποια τέτοια συγκράματα έχουν την ανάγκη να αποτελέσουν, ας το πούμε, αναλύσεις στρατηγικές για να αξιοποιηθούν πολεμικά στους επόμενους πολέμους, εκεί προσπαθούν αυτοί μόνο να είναι κάπως αντικειμενικοί και εκείνοι λένε ότι όντως υπάρχει μια κάποια συνέχεια και λένε, ας πούμε, ότι αυτή η ελληνική εκκλησία υπήρχε και στο Βυζάντιο, υπήρχε και πίσω κτλ. Και περίπου, σας λέω, αυτοί αναφέρουν μια συνέχεια, χωρίς βέβαια. Πάλι προσπαθούν να κρατάνε, ας το πούμε, να κρατάνε ένα μέσο όρο σε σχέση με όλες αυτές τις ανθεληνικές, ότι δεν υπήρχαν Έλληνες κτλ. Αλλά εκείνοι, επειδή θέλουν να δείξουν ότι ναι, αυτοί που πάμε τώρα εκεί και να δούμε πώς θα τους καλοπιάσουμε για να τους φέρουμε εναντίον των Τούρκων, αυτοί κάτι αισθάνονται ότι ήταν Έλληνες, κάτι λένε με το Βυζάντιο κτλ. Μόνο σε αυτή τη λογική τη στρατηγική ανάλυση. Όταν όμως γράφουν Ευρωπαίοι καθαρά ιστορία-ιστορία, εκεί τους ξεχνάνε τους Έλληνες. Δεν υπάρχουν Έλληνες. Βεβαίως υπάρχουν από ελληνικής πλευράς απαντήσεις σε αυτό το ανθεληνικό ρεύμα και η πιο σημαντική των χρόνων της Τουρκοκρατίας είναι στις αρχές του 18ου αιώνα ο Αναστάσιος Μιχαήλ και ο λόγος αυτό που σας έλεγα και την προηγούμενη φορά ότι εκφώνησε στην Ακαδημία του Βραδεμβούργου. Έτσι. Από εκεί και μετά επηρεάζονται και κάποιοι Ευρωπαίοι από αυτόν και όντως υπάρχει, κυρίως ως προς τη γλώσσα, τον ακολουθούν κάποιοι Ευρωπαίοι και αρχίζουν και λένε ότι ναι, όχι ρε παιδιά, αυτή η γλώσσα ναι, είναι ελληνικά, πώς να το κάνουμε, ας πούμε. Μπορεί να μας αρέσει, αλλά είναι. Έτσι, έστω παραφθαρμένα, έστω τα λένε κάπως, ας πούμε, βούλγαρ και τα λοιπά, αλλά σου λέει είναι ελληνικά. Εντάξει. Πολύ λίγο, πολύ λίγο, ακριβώς, ακριβώς. Είναι πάντοτε περιθωριακά αυτά στην ευρωπαϊκή λογιοσύνη. Ποτέ δεν γίνανε το κυρίαρχο ρεύμα. Έτσι, ποτέ δεν γίνανε το κυρίαρχο ρεύμα, ναι. Ναι, κοιτάξτε, όχι καμία σχέση. Καταρχάς είναι πολύ πίσω ο Βουλγαροκτόνος. Ο Βουλγαροκτόνος είναι 4 αιώνες πριν. Έτσι. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι βέβαια ο Βουλγαροκτόνος δεν έκανε τίποτα παράνομο ή τίποτα κακό. Μα θα μου πείτε, τύφλωσε τόσους ανθρώπους και λες ότι δεν ήταν κακό.
Αυτό προβλεπόταν από τους ρωμαϊκούς νόμους. Οι Βούλγαροι δεν ήταν εχθρικός λαός, δεν ήταν ξένος λαός, δεν ήταν όπως οι Άραβες. Ποτέ δεν επιβλήθη τέτοια τιμωρία. Ας πούμε την ίδια εποχή υπήρχε πόλεμος με τους Άραβες στη Συρία. Ποτέ δεν επιβλήθη τέτοια ποινή σε Άραβες εχμαλώτους. Γιατί οι Άραβες ήταν εξωτερικός εχθρός. Ως εκ τούτου, οι ρωμαϊκοί νόμοι προέβλεπαν άλλα για αυτούς. Για τους Βούλγαρους όμως, που ήταν υποτελείς, ήταν μέσα στην αυτοκρατορία, αυτό ήταν στάση κατά του αυτοκράτορα. Και τέτοιες ποινές προβλέπονται από το ρωμαϊκό δίκαιο για όποιους στασιάζουν κατά του αυτοκράτορα. Ο Βουλγαροκτόνος λοιπόν τους επέβαλε την ποινή που προέβλεπαν οι νόμοι. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Δηλαδή, είναι, και εδώ είναι τα όρια, και γι' αυτό λένε μερικοί που δεν ξέρουν τι θα πει Ρωμαίος αυτοκράτορας. Κατηγορούν, ξέρω εγώ, και το Μεγάλο Κωνσταντίνο ακόμα. Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας, για να καταλάβουμε τι θα πει έναν άνθρωπο, ξέρω εγώ, που έχει κάνει 1.000.000 φορές μεγαλύτερη εξουσία από τον πρόεδρο της Αμερικής σήμερα. Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας μπορούσε, επειδή έτσι του κάπνισε, να άρχισε να σκότωνε όσους ανθρώπους ήθελε και χωρίς να έχει ανάγκη να δώσει λογαριασμό σε κανέναν για αυτή του την πράξη. Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας, επίσης επαναλαμβάνω, αντιμετωπιζόταν ως θεός. Εθεωρείτο από τους άλλους και πίστευε και ο ίδιος ότι ήταν θεός. Ούτε καν απεσταλμένος του. Θεός. Έτσι, υπήρχε λατρεία στο πρόσωπό του ως θεού. Αυτή η υπόσταση για τον ίδιο, ναι. Αυτή η υπόσταση του Ρωμαίου αυτοκράτορα, καταλαβαίνετε τι δυνατότητες του έδινε να πράξει. Και εδώ είναι το δύσκολο, ας πούμε, πώς γίνεται να έχεις μια τέτοια θέση που είναι για έναν Θεό και εσύ να είσαι χριστιανός. Να ξέρεις ότι άλλος είναι ο πραγματικός Θεός. Έτσι. Αυτό είχε αντιφάσεις μεγάλες. Αλλά ως Ρωμαίος αυτοκράτορας υποχρεούτο να εφαρμόσει νόμους και τα λοιπά της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Υποχρεούτο να κάνει πόλεμο, ας πούμε, και να σκοτώσει. Δεν μπορούσε να το βγάλει αυτό απ' έξω. Εντάξει, επειδή ήταν χριστιανός. Ως εκ τούτου, κατά τη γνώμη μου, κανένα πρόβλημα δεν υπήρχε, ούτε καμία ιδιαίτερη έτσι αναφορά πρέπει να γίνεται σε αυτήν την ενέργεια του Βουλγαροκτόνου. Αν κατάλαβα καλά, ως κύριε αιτία όλων αυτών των φαινομένων των αθελισμών, αποδείχθηκε το ψυχολογικό παράγοντα. Δηλαδή ότι αυτοί διεκδικούσαν την αρχαιολογική κληρονομιά και επειδή οι τότε Έλληνες ήταν συνεχιστές και φορείς αυτής, τους έβλεπαν ανταγωνιστικά. Δηλαδή αυτό ήταν το σχήμα. Αυτό που μέχρι στιγμής έχω καταλήξει είναι αυτό. Δεν ξέρω, προχωρώντας και βλέποντας κι άλλα κείμενα, ίσως όταν θα βγει η μονογραφία να λέω κάτι, όχι και άλλο. Έτσι, αλλά αυτή τη στιγμή το μόνο που έχω δει είναι αυτό. Γιατί δεν υπάρχει η λογική ότι να κοιτάξουμε τώρα να πούμε ότι δεν υπάρχουν, να πιστούμε και μεταξύ μας όλοι και τα λοιπά, επειδή αυτοί μπορεί να ξαναγίνουνε. Όχι, το έχουν ξεγραμμένο ότι θα ξαναγινόταν κάτι, ότι οι Έλληνες σιγά σιγά... Ναι, δεν νομίζω ότι, τουλάχιστον στους πρώτους. Όταν πάμε πια για το 18ο αιώνα, εκεί ίσως υπάρχει και κάτι τέτοιο, γιατί όσο προχωράει ο καιρός κάποιοι αρχίζουν και βλέπουν ότι κάτι μπορεί να γίνει. Πάντα όμως ο φόβος των Δυτικών δεν είναι ότι οι Έλληνες μόνοι τους θα κάνουν κάτι. Είναι η συνεργασία με τους Ρώσους στο 18ο αιώνα. Ο φόβος τους εκεί είναι μην πάνε με τους Ρώσους αυτοί οι βρωμιάριδες. Καταλάβατε αυτό. Πάνω σε αυτό είναι που κολλάει αυτό που λέει για το Φερμεράγερ. Δηλαδή ο Φερμεράγερ ήθελε να υποκινήσει ως αποβία. Έτσι. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτή δεν είναι η Μακέλη, είναι Σλάβοι και άρα σύμμαχοι εν δυνάμει των Ρώσων και άρα τους υποστηρίζεται. Αυτό ακριβώς. Ενώ από την άλλη ο Κάνινγκ, ο Υπουργός Εξωτερικών της Αγγλίας κατά την Επανάσταση, αυτός που πολλοί τον αποκαλούν φιλέλληνα, ήταν εξίσου ανθέλληνας. Μα λέει ο Κάνινγκ πήρε θέση υπέρ της Επανάστασης και είπε γιατί, για να προλάβει την ένωση με τους Ρώσους. Ο Κάνινγκ δηλαδή έκανε κάτι πραγματικά ριζοσπαστικό στην δυτική πολιτική. Ήταν ο πρώτος που είπε... Όσο εμείς πάμε κόντρα στους Έλληνες και δεν τους βοηθάμε, τους ρίχνουμε στην αγκαλιά της Ρωσίας, δεν το καταλαβαίνετε. Μας συμφέρει καλύτερα να στήσουμε ένα κρατηδιάκι προτεκτοράτο εκεί στην Πελοπόννησο, το οποίο θα ελέγχουμε εμείς, από το να φύγουν όλοι οι Έλληνες με τη μία στην αγκαλιά της Ρωσίας. Και προσέξτε το προτεκτοράτο τι άλλο πλεονέκτημα είχε για αυτούς. Κάθε φορά που γινόταν ρωσοτουρκικός πόλεμος και στα τέλη 18ου αιώνα έγιναν δύο. Στις αρχές 19ου αιώνα έγινε και ένας τρίτος. Στην Ευρώπη υπήρχε όχι υποστήριξη προς αυτό που θα πω, αλλά υπήρχε ένας σκεπτικισμός στην Αγγλία, ας πούμε, και στη Γαλλία. Γιατί εμείς να είμαστε με τους Τούρκους?
Ο απλός κόσμος, δηλαδή ο μεσοαστός που ήξερε να διαβάζει και τα λοιπά και διάβαζε εφημερίδες, έλεγε: γιατί ρε παιδί, είμαι εμείς τόσο πολύ με τους Τούρκους? Εντάξει, και οι Ρώσοι αιρετικοί είναι και οι Ρώσοι δεν τους πολιοπάμε, αλλά γιατί να υποστηρίζουμε τους Τούρκους? Δηλαδή είναι καλύτεροι οι Τούρκοι από τους Ρώσους. Ενώ με το κόλπο της Ελλάδας, προτεκτοράτου της Αγγλίας, τι κέρδιζε ο Κάνινγκ? Εξασφάλιζε τη Μεσόγειο. Δηλαδή σου λέει: έχουμε ένα μεν ορθόδοξο κράτος, το οποίο όμως θα ελέγχουμε, και αν το πετύχουμε να το ελέγχουμε, πώς θα κατέβουν οι Ρώσοι? Θα κάνουν πόλεμο πάνω στους άλλους Ορθοδόξους? Εάν κάνουν, τότε θα τους τσακίσουμε όλοι οι Ευρωπαίοι μαζί, γιατί θα έχουμε και το ηθικό πλεονέκτημα ότι να οι Ρώσοι κατά των Χριστιανών βαδίζουν τώρα, των Ελλήνων, των Αρχαίων, των Ενδόξων. Καταλάβατε γιατί ο Κάνινγκ είπε ναι και προχωράμε να κάνουμε κράτος, δώστε τους και δάνεια για να μπούμε μέσα και τα λοιπά, από την αρχή να το αγοράσουμε? Γιατί μετά δεν θα μπορούσαν οι Ρώσοι ηθικά, έτσι, να επιτεθούν σε ένα Ορθόδοξο κράτος για να φτάσουν στη Μεσόγειο. Έβαλε μετά τους Έλληνες και έτσι καλλιέργησαν αντίστοιχα στους Ρώσους τον πανσλαβισμό, και εκεί προκάλεσαν τη μεγάλη διάσπαση το 19ο αιώνα. Χρυσός αιώνας της αγγλικής εξωτερικής πολιτικής, πανάθεμάτην, ο 19ος αιώνας. Έτσι, να έχει βάλει τους Ορθοδόξους και μέχρι τους Βαλκανικούς, έτσι ακόμα, να έχει βάλει τους Ορθοδόξους να πολεμάνε μεταξύ τους. Δεν υπάρχει πιο παράλογο πράγμα και πιο αντίχριστο, ας πούμε, από Ορθόδοξοι να πολεμάνε Ορθοδόξους. Ο Ράνσιμαν είναι φοβερός. Ο Ράνσιμαν, μόνο που δεν έγινε Ορθόδοξος ο άνθρωπος, έτσι. Ο Ράνσιμαν είναι ο μόνος Άγγλος από τους ιστορικούς, ο οποίος κατάλαβε πάρα πολύ καλά την Ελλάδα και τον Ελληνισμό και έγραφε χωρίς να κάνει προπαγάνδα ο Ράνσιμαν. Έτσι, ο Ράνσιμαν πραγματικά είχε καταλάβει τι διάβαζε για Ελλάδα, για Βυζάντιο και για την Τουρκοκρατία ακόμα, γιατί το βιβλίο του «Η Μεγάλη Εκκλησία Νεχμαλωσία» στην ουσία συνεχίζει αυτές τις ιστορίες που σας έλεγα της Ελληνικής Εκκλησίας στην Τουρκοκρατία. Αυτό είναι ουσιαστικά το βιβλίο του, και εκείνος τον τίτλο τον παίρνει από τις παλιότερες αγγλικές και γαλλικές συγγραφές. Δεν το λέει «Η Ιστορία των Ελλήνων στην Τουρκοκρατία», στην ουσία αυτό είναι το βιβλίο του, αλλά το λέει «Η Μεγάλη Εκκλησία Νεχμαλωσία» ακριβώς. Αναφερόμενος και εκείνος στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στο συνεκτικό δεσμό των Ελλήνων της εποχής του. Ναι, ο Ράνσιμαν είναι σπουδαίος και όποιος βρίσκει βιβλία του Ράνσιμαν να τα διαβάζει. Έτσι. Τι εννοείτε τώρα ακριβώς, γιατί οι Μεγαλοκομνηνοί στον Πόντο κράτησαν ανεξάρτητο το βασίλειο της Τραπεζούντας? Γιατί δεν το παρέδωσαν. Σε ποιους εννοείται? Στους Οθωμανούς έπεσε η Τραπεζούντα. Δεν μπορούσαν να κρατήσουν μόνοι τους. Η αυτοκρατορία είχε πέσει το 1453. Η Τραπεζούντα πέσει το 1461. Ήταν ουτοπικό ότι ο Πόντος... Τελείως. Όχι. Δεν υπήρχε πλέον δυνατότητα να συνεχίζεται μια αντίσταση. Αυτό θα οδηγούσε απλώς σε μια ίσως παράταση μιας πολιορκίας μιας πενταετίας ακόμα και μια μετά πλήρη εξολόθρευση των κατοίκων. Δηλαδή νομίζω ότι καλά έγινε όπως έγινε το πράγμα και δεν μπορούσε πια ο Πόντος μόνος του να κρατήσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν ένα σύστημα το οποίο βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη, βρισκόταν σε πλήρη ακμή εκείνη την εποχή και στην ουσία δεν μπορούσε να σταματηθεί, έτσι. Και... ναι. 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 Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
Εδώ σημασία έχει ο λόγος που αποχώρησαν οι Ρώσοι από τον Πόντο. Δεν είναι, όχι, όχι. Αποχώρησαν από τον πόλεμο οι Ρώσοι, γιατί επικράτησε ο κομμουνισμός. Ο Τσάρος δεν είχε κανένα λόγο να σταματήσει τον πόλεμο τότε και ούτε θα τον σταμάταγε. Έτσι. Ναι, κοιτάξτε, ο κάθε λαός κοιτάει πρώτα τα δικά του συμφέροντα, έτσι. Αλλά λέω ότι είναι πολύ πιο εύκολο και μόνιμο να έχεις σχέσεις με τους άλλους που είναι ορθόδοξοι από εκείνους που δεν είναι. Και αυτό που λέτε, σας λέω, εκεί δεν μας πούλησε η ορθόδοξη Ρωσία. Εκεί μας πούλησε η κομμουνιστική Ρωσία. Εντάξει, έχει διαφορά. Δηλαδή, το 17 στην Επανάσταση, έγινε η Επανάσταση και βγήκαν από τον πόλεμο. Ο λόγος που βγήκαν οι Ρώσοι από τον πόλεμο είναι η Οκτωβριανή Επανάσταση. Επειδή ακριβώς οι κομμουνιστές εξοπλίστηκαν κιόλας από τους Γερμανούς, τα όπλα με τα οποία πολέμησαν, ο οπλισμός όλου του κόκκινου στρατού ήταν γερμανικός. Αμέσως έδωσαν ως αντάλλαγμα στους Γερμανούς την αποχώρηση από τον πόλεμο. Η Ρωσία αμέσως βγήκε από τον πόλεμο, μόλις επικράτησαν. Έτσι. Και μπήκε στην εσωτερική της. Και μπήκε στην εσωτερική της σύγκρουση, έτσι, η οποία κράτησε και μια τριετία, γιατί και στη Ρωσία δεν ήταν η επικράτηση του κομμουνισμού τόσο άμεση, ας πούμε, έτσι, υπήρχε αντίδραση, παρότι αυτά δεν τα πολιοξέρουμε, υπήρξε σημαντική αντίδραση στη Ρωσία και ο Λευκός Στρατός κράτησε μια τριετία ακόμα, μέχρι το 20. Το 20 διαλύθηκα ουσιαστικά ο στρατός των Λευκών, ας πούμε, οι οποίοι δεν ήθελαν να πάει η Ρωσία στον κομμουνισμό. Ο Πόντος, λοιπόν, υπέστη αυτά που υπέστη ακριβώς μετά την αποχώρηση των Ρώσων από τον πόλεμο και βέβαια σαφώς αν ο πόλεμος είχε συνεχιστεί και η Οκτωβριανή Επανάσταση δεν είχε γίνει θα ήταν πολύ διαφορετική η εξέλιξη και εκεί βέβαια θα ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα της δυτικής πολιτικής γιατί ξέρετε η προέλαση του ελληνικού στρατού σύμμαχου τότε των Άγγλων, πώς θα τον σταματούσανε, θα έφτανε περίπου ίσως να ενωθούν κάπου στα βάθη της Ανατολίας ο ελληνικός με το ρωσικό στρατό, έτσι. Θα ήταν πολύ διαφορετική η εξέλιξη, δηλαδή ήταν τελείως καθοριστική για τα δυτικά συμφέροντα η επικράτηση του κομμουνισμού στη Ρωσία το 17. Τελείως καθοριστική. Δηλαδή, ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος θα είχε εξελιχθεί σε μια μεγάλη νίκη των Ορθοδόξων δυνάμεων, εάν δεν γινόταν η επανάσταση των κομμουνιστών. Ναι, κοιτάξτε, τώρα πόσο ορθοδοξόμετρο να σας πω δεν έχω. Και βέβαια θα έπρεπε το ορθοδοξόμετρο πριν το βάλουμε στους άλλους, να το βάλουμε στον εαυτό μας και να σκεφτούμε πόσο ορθόδοξοι είμαστε οι Έλληνες και ποιοι μας κυβερνάνε. Έτσι, γιατί τους Έλληνες τους κυβερνάνε αυτή τη στιγμή κάποιοι άνθρωποι που είναι δηλωμένοι αντίχριστοι. Δεν είναι και καλυμμένοι αντίχριστοι. Και ο Πούτιν μπορεί να είναι αντίχριστος, αλλά είναι και καλυμμένος τουλάχιστον. Καταλάβατε. Ως εκ τούτου, λέω το ορθοδοξόμετρο πρέπει μάλλον πρώτα να το βάλουμε σε εμάς και μετά στους άλλους. Από εκεί και πέρα, σαφώς η Ρωσία και το μεγάλο του λαού έχετε απόλυτα δίκιο ότι δημιουργεί πολύ ανομοιογένεια, αλλά. Το γεγονός ότι η Ορθοδοξία μετά από αυτόν τον απεινή διωγμό που δέχθηκε τόσες δεκαετίες στη Ρωσία, όπου οι άνθρωποι βαφτίζονταν κρυφά, έτσι, και τα λοιπά, δείχνει για μένα ότι κάτι υπάρχει στο ρωσικό λαό. Έτσι, δείχνει για μένα ότι κάτι υπάρχει. Μια απορία μου λείπει, παρακαλώ. Έτσι, όπως κατάλαβα από τα λόγια των Αγίων Πατέρων, ότι ο κομμουνισμός είναι πολύ πιο χειρότερος και από εισβολή του Τούρκων στην Ελλάδα. Ο κομμουνισμός είναι ακόμα πιο χειρότερος που διαλόγης. Και γιατί τότε, όταν η Ελλάδα τώρα έχει μία στάση, αν θα ήταν οπλισμένος τουρκικός στρατός στον δρόμο, κανένας δεν θα το έλεγε φιλαρά του, αδερφέ μου, ούτε αγκαλιά, ούτε τώρα. Ενώ όταν βλέπω τον Πάπα ή δικό τους ανθρώπους να έχουν εδώ φιλαράκια, αδερφέ, άνοιξη, κατελική εκκλησία, γιατί γίνεται αυτό, γιατί δεν έχουν μόνιμη στάση.
από τον Άγιο του Πατέρα που λέει ο λόγος ότι πάθαμε μια φορά, να μην δείξαμε να πάθουμε. Γιατί δεν έχεις τα χειρότητα. Δεν ξέρω πως οι πατέρες εδώ θέλουν να πούν τίποτα σε αυτό. Εγώ λέω ο Θεός να βάλει το χέρι του για αυτά, γιατί έτσι πάθαμε. Ναι, 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 αυτό έτσι. Εμείς έχουμε τον κύριο Μινάου τώρα. Και εμείς αυτό ρωτάμε. Λοιπόν, εγώ λοιπόν να πω ταπεινά ότι ναι, νομίζω ότι κακώς γίνονται όλες αυτές οι αγκαλιές και οι αγαπολογίες, και πρέπει πάντοτε οι γνώμονες, γιατί καθένας μπορεί να έχει μια άποψη, και εγώ που είμαι αμαρτωλός και άλλοι που είναι αμαρτωλοί, να λένε ο καθένας αυτά που η αμαρτία τον κάνει να λέει. Αλλά έχουμε τους πατέρες, οι οποίοι είναι απλανείς δείκτες σε αυτά τα θέματα. Όταν λοιπόν όλοι οι πατέρες όλων των αιώνων, ας πούμε, των τελευταίων 10 αιώνων, καταφέρονται κατά του παπισμού, ας πούμε, με σφοδρότητα, είναι και λίγο τρέλα. Δηλαδή, οι άνθρωποι που υποστηρίζουν ότι από αγάπη κινούμενοι θέλουν τις επαφές με τον Πάπα, για μένα δεν είναι λίγο στα καλά τους. Γιατί λένε στην ουσία, προσέξτε τι λένε, ότι εμείς έχουμε μεγαλύτερη αγάπη από τους πατέρες των προηγούμενων αιώνων. Εμείς είμαστε πιο καλοί χριστιανοί. Ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Άγιος Κοσμάς ο Εντολός που λέγε ο Πάπας είναι ο Αντίχριστος, ας πούμε, και τον Πάπα να καταράσει. Δεν είχαν αγάπη. Ενώ οι σημερινοί έχουμε αποκτήσει αγάπη. Αγαπολογία έχουμε αποκτήσει και νομίζουμε ότι αυτό είναι αγάπη. Εντάξει, ως εκ τούτου σας λέω, μπορεί ο καθένας να έχει τις απόψεις του και το σκοτισμένο μας μυαλό να τα βλέπει με διάφορους τρόπους τα πράγματα. Αλλά οι πατέρες είναι πάντοτε στη συνείδηση της Εκκλησίας απλανείς δείκτες. Εκείνοι μας δείχνουν ποια πρέπει να είναι η στάση. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του με αυτές τις... γιατί σας είπα, αν μπορούμε να δώσουμε μια θεολογική ερμηνεία στην άλωση, είναι ακριβώς ότι έχει να κάνει με την ψευδοσύνοδο, τη ληστρική σύνοδο της Φεράρας Φλωρεντίας. Έτσι, αν μπορούμε να δώσουμε μια... Ναι, εύχομαι να μην επαναληφθούν, να μετανοήσουμε και να μην επαναληφθούν. Γιατί αν δεν μετανοήσουμε, είναι σίγουρο ότι θα επαναληφθούν αντίστοιχα πράγματα, γιατί ο Θεός δια της παιδείας του θέλει να μας σώσει, δεν θέλει να μας τιμωρήσει. Όταν εμείς λοιπόν μας αφήνει λάσκα και θέλουμε να πάμε κατά διαόλου, στέλνει κάποια τέτοια, μπας και γυρίσει κανείς πίσω. Τι να σας πω. Ποιο φανατισμό βλέπετε σε αυτά που λέω? Δηλαδή ότι αν εγώ πω τώρα ότι ο Άγιος Κοσμάς ο Εντολός, όσο θέλετε, αλλά ο φανατισμός... Εντάξει. Νομίζετε ότι η ζωή μας γενικά ως χριστιανών είναι καλύτερη μετά την άνοση και το Ισλάμ που υπάρχει στην Ευρώπη? Πιστεύετε ότι αν υπήρχε ένωση όλων των χριστιανών και υπήρχε παρουσία λατινικού στρατού και ενωμένη η χριστιανία μείνονταν απέναντι στο Ισλάμ, θα ήμασταν χειρότερα ή καλύτερα? Γιατί εγώ ξέρω ότι ο μεγαλύτερος σκόπος του Τούρκου ήταν ακριβώς η ένωση. Λοιπόν, θα σας πω αμέσως, αυτό που λένε είναι τελείως, συγγνώμη. Το να λένε ότι αν μας τιμώρησε ο Θεός, ο οποίος εννοείται ότι δεν μπορεί να έχει μια τέτοια κακία μέσα του να θέλει να βασανίζει. Όχι, εγώ είπα για να μας σώσει το κάνει, δεν είπα ότι μας τιμωρεί. Προσέξτε, παραποιείτε, ναι, παραποιείτε όμως αυτά που μόλις είπα. Τα παραποιείτε για να πείτε τη δική σας ιστορία. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αυτό τώρα που λέτε καταρχάς είναι αϊστορικό τελείως. Δεν υπήρχε κανένας λατινικός στρατός εκείνη την εποχή, όχι που θα ερχόταν στην Κωνσταντινούπολη, που να μπορούσε να νικήσει τους Τούρκους οπουδήποτε. Αυτό που λέτε είναι τελείως αϊστορικό, είναι μια ευχή. Και εγώ μπορεί να ευχόμουν να ερχόντουσαν από το Σύριο κάποιοι, από το Σύριο να σώζαν την Κωνσταντινούπολη. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Να μπορέσουν δυτικοί. Ναι, μπορούσαν να νικήσουν οι 700 του Ιουστινιάνη τους Τούρκους. Τώρα, μα σας παρακαλώ τώρα, σας παρακαλώ να είμαστε λίγο σοβαροί. Οι 700 του Ιουστινιάνη θα νικούσαν τους Τούρκους? Πώς δεν έχει σημασία? Δηλαδή, μα μου λέτε κάτι ουτοπικό. Μου λέτε ως ιστορικό κάτι ουτοπικό. Μα να προδώσω εγώ την πίστη μου για να μου στείλουν 700. Τώρα σφορολογείτε. Λοιπόν. Θέλετε να παραδοθεί αμαχητή?
Όχι, σας ξαναλέω, να πουλήσω την πίστη μου για να μου έρθουν 700 του Ιουστινιάνη, χίλιες φορές όχι. Κοσμικά να το δω το πράγμα, σας λέω, δεν με συμφέρει. Λοιπόν, επίσης, προσέξτε και κάτι άλλο. Για να μιλήσουμε λίγο ιστορικά. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία νικούσε τους δυτικούς η Οθωμανική Αυτοκρατορία για άλλα 150 χρόνια συνέχεια μετά το 1453. Ποιοι δυτικοί θα μας έσωσαν λοιπόν? Αυτό που λέτε είναι αϊστορικό, σας λέω. Από το Σύριο να μου πείτε ότι θα ερχόταν κανένα διαστημόπλοιο να μας σώσει είναι πολύ πιο πιθανό. Ποιος θα μας έσωσε τότε? Να ενωθούμε με τον Πάπα γιατί? Πείτε μου, και βέβαια. Η κυρία είναι ιστορικός και έχει μια συγκεκριμένη σχολή και αντίληψη σκέψης, έτσι. Αλλά δεν... Όχι. Σας παρακαλώ. Δεν πειράζει. Μεταξύ Ελλήνων και Ρωμαίων, παραδείγματος χάρη, υπήρχε ανέκαθεν. Δηλαδή, στο βασίλειο της Νικαίας, κάποιοι θέλαν να λέγονται Έλληνες και λέγανε τους Ρωμαίους. Μισό λεπτό. Ποτέ κανείς από τους αυτοκράτορες της Νίκαιας δεν απεμπόλυσε το ρωμαϊκό τίτλο. Κανείς από τους αυτοκράτορες της Νίκαιας. Άλλο και, μα το Έλληνες πάντα υπήρχε παράλληλα. Ήτανε κάποιοι διανοούμενοι που λέγανε Ρωμαίους όσους ήταν ενωτικοί. Και αυτό που λέτε, ναι, συνέβη και αυτό. Αλλά αυτοί ξέρετε πώς είναι. Δηλαδή τώρα, αυτό είναι το θέμα. Λέτε, προσέξτε. Αυτό που θέλετε να λέτε όμως είναι αϊστορικό, σας λέω. Με ευχές και με ευχολόγια δεν γίνεται ιστορία. Είναι αϊστορικό, σας λέω, 150 χρόνια η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν αίτητη. Και εσείς λέτε ότι έπρεπε να έχουμε ενωθεί με τον Πάπα για να μας έσωσαν ποιοι, από το Σύριο. Αυτό πείτε μου. Για να παιδαγωγήσει, ναι. Αυτό είναι όποιος... Ναι, βεβαίως. Α, εντάξει, δεν το δέχεστε. Δικαίωμά σας. Εντάξει. Κάνετε λάθος που λέτε ότι ο Βουλγαροκτώνος καλός τίτλος αυτός... Είπα νομίμως. Είστε ιστορικός. Όχι, τώρα με συγχωρείτε. Είστε ιστορικός. Να μου το πει οποιοδήποτε άλλο, το δέχομαι. Ωραία, δεν μπορεί να μου λέτε να μπερδεύετε το νομίμως με το καλός. Το νόμιμο είναι και το καλό. Εγώ είπα ότι υπάρχει διφυΐα. Κυρία Ζούμπερη, με στεναχωρείτε και νομίζω ότι έχετε έρθει με λόγο. Μάλλον έχετε έρθει με λόγο, ε. Μισό λεπτό. Ναι. Ναι. Κατάλαβα, ναι, ναι. Λοιπόν, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Λοιπόν, δεν ξέρετε τι λέτε αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη, δεν ξέρετε τι λέτε. Ήρθατε να δημιουργήσετε κάτι εδώ. Καταλαβαίνω τι και γιατί. Αλλά σας λέω, όχι, τώρα άμα μου λέτε. Μα τώρα αυτά που λέτε είναι εκτός ιστορικής πραγματικότητας. Ο Σιμεών τιτλοφορεί το βασιλεύς Ρωμαίων και Βουλγάρων, ναι ή όχι? Λοιπόν, τι είχαν ξεχωριστό το κράτος, μου λέτε? Ρωμαίος αισθανόταν ο Σιμεών και οι Βουλγάροι. Ήταν υπήκοοι της αυτοκρατορίας και γι' αυτό τιμωρήθηκαν βάσει ρωμαϊκούς νόμους. Τώρα, ό,τι άλλο θέλετε, λέτε, εντάξει. Ήταν κακό, ήταν ό,τι θέλετε, πείτε. Να γίνει ο ίδιος Ρωμαίος αυτοκράτορας. Ρωμαίος όμως, όχι ως Βούλγαρος να κατακτήσει την αυτοκρατορία. Αν δεν τα καταλαβαίνετε αυτά, εντάξει, δεν μπορεί να που μιλούσε ελληνικά, ο Βούλγαρος που μιλούσε και έγραφε ελληνικά. Τώρα, εντάξει, τώρα λέτε παραμύθια, συγγνώμη. Δεν περίμενα απάντηση. Θέλω να ρωτήσω την κυρία τι γνώμη έχει για το 1904. Λοιπόν, άλλο θέμα. Λοιπόν, έλα, συνεχίζουμε. Ναι, ο κύριος πίσω.
Το αν μετανοούν δεν το ξέρω. Όταν μετανοούσανε, παλιά δεν πήγε. Αχ, παλιά λες, ναι, σωστά. Οπότε δεν μπορώ να πω, ρε, 300 χρόνια που πήγε. Εντάξει, κοιτάξτε, αυτό έχει να κάνει, ξαναλέω, εγώ μιλάω με την έννοια πώς μπορεί κανείς να δώσει μια θεολογική ερμηνεία. Έτσι. Από εκεί και πέρα κάποιος πρέπει να μην δέχεται τη θεολογική, ας πούμε, να λέει οτιδήποτε. Εντάξει. Αλλά σίγουρα δεν στέκει το αντίθετο που σας είπα, που λένε οι δυτικοί ιστοριογράφοι, καταλάβονται ότι επειδή δεν πήγαν όλοι με τον Πάπα, γι' αυτό τους τιμώρησε ο Θεός. Εντάξει. Ναι. Σύμφωνα με αυτά που λέει η κυρία, θα πρέπει να ακυρώσουμε και τον Άγιο Κοσμάτων εντολό. Κοιτάξτε. Τον Πάπα να καταράστε. Κοιτάξτε. Εννοείται ότι για αυτή τη σχολή σκέψης αυτά τα πράγματα είναι, πρέπει όντως, αυτό που λέτε, να ξεχάσουμε τους πατέρες, να ξεχάσουμε τους Αγίους κτλ. Αλλά εγώ δεν μένω στο θεολογικό του πράγματος. Έτσι, εγώ λέω ότι ιστορικά δεν υπήρχε καμία περίπτωση βοήθειας από τη Δύση. Δηλαδή, να το πω εγώ ότι είμαι κοσμικός, ας πούμε, και δεν πιστεύω σε τίποτα. Η Δύση δεν μπορούσε να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Έτσι, 70 χρόνια μετά την άλωση, η Δύση πολιορκούσε τη Βιέννη. Έτσι, σας λέω, είναι τελείως εκτός ιστορικής πραγματικότητας να πιστεύει κανείς ότι αν είχαμε πλήρως υποταχθεί στον Πάπα, θα είχαμε πετύχει τίποτα παραπάνω από αυτό που έγινε. Τίποτα παραπάνω δεν θα είχαμε πετύχει. Αυτό κατάλαβα από αυτό που είπατε. Με συγχωρείτε. Όχι, στην αρχή είπατε αυτό που λέω τώρα εγώ. 700 άνθρωποι. 700 άνθρωποι. Μπράβο. Μα εγώ είπα κάτι κατά του Ιουστινιάνη. Συγγνώμη. Αλλά σας είπα ότι με 700 ανθρώπους δεν σωζόταν η πόλη. Λοιπόν, τι λέμε τώρα. Σας είπα, συγγνώμη, σας είπα και κάτι πριν. Ότι υπήρξαν και 10 φιλέλληνες στην Επανάσταση. Και τι θα πει αυτό. Ο Εινάρδος, ας πούμε, ήταν φιλέλληνας. Σαν πρόσωπο, το ίδιο ακριβώς είναι. Σαν πρόσωπο τον Εινάρδο, εγώ τον τιμώ, ας πούμε. Γιατί υπήρξε όντως φιλέλληνας. Και δεν το ξέρουν οι περισσότεροι Έλληνες. Αλλά από εκεί και πέρα είναι άλλο αυτό και άλλο να πω ότι η Δύση αγαπούσε το Βυζάντιο ή η Δύση αγαπάει σήμερα τους Έλληνες ή τους αγαπούσε το 21. Αυτό είναι τελείως ουτοπικό. Ο Παλαιολόγος ήταν μια ουτοπία αυτό που έκανε. Ένα λάθος ήταν οι επαφές με τη Δύση. Αποδείχθηκε αυτό από τα πράγματα. Από τα πράγματα. Ποιο από το ότι πολέμησε τους Τούρκους. Τι σχέση έχει το ότι πολέμησε, γιατί είπα εγώ να μην πολεμήσει. Εγώ λέω πώς θα πολεμούσε καλύτερα. Αν δεν είχε πάει να πάρει τη βοήθεια του Πάπα και ήθελε τη βοήθεια του Θεού, θα είχε πολεμήσει καλύτερα. Αυτό λέω εγώ. Εγώ λέω ότι θα είχε πολεμήσει καλύτερα. Ναι, άλλο βοήθεια και άλλο κάνω σύνοδο, ψευδοσύνοδο και λέω ότι ενωθήκαμε με τον Πάπα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι. Ελάτε. Μπορεί να υπάρχουν και άλλες απορίες. Σωστό, ναι. Να ρωτήσω κάτι. Εγώ θα μιλήσω σε αυτό το αντιλημικό κλίμα ή με τη μέρος. Τι ήτανε. Ναι, σήμερα μιας και το... Θα έλεγα μάλιστα ότι όσο θα υπάρχει Δύση, θα υπάρχει και ανθελληνισμός. Δηλαδή, είναι καταστατική αρχή της Δύσης ο ανθελληνισμός. Και σας ξαναλέω, δεν υπάρχει περίπτωση πραγματικής ακμής της Ελλάδας και του ελληνισμού όσο μένουμε εγκλωβισμένοι στους δυτικούς θεσμούς. Είναι η βασική αρχή της υπανάπτυξής μας. Πάντοτε δηλαδή θα σερνόμαστε από πίσω. Σήμερα υπάρχουν δύο γραμμές. Η μία είναι η πιο πρόσφατη, ότι οι Έλληνες είναι οι τεμπέληδες που τρώνε τα ευρωπαϊκά λεφτά και θέλουν να καλοπερνάνε. Αυτά δηλαδή περίπου που λέει ο Σόιμπλε, οι εφημερίδες, οι γερμανικές κτλ. Και υπάρχει και μια λίγο παλιότερη που λέει απλώς ότι οι Έλληνες είναι αυτοί που δεν μπορούν τελικά να γίνουν Ευρωπαίοι και τι θέλαμε και τους βάλαμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε, αυτή ήταν μια μεγάλη κουβέντα στην Ευρώπη και ξέρετε ότι και όταν έμπαινε η Ελλάδα στην Ευρώπη υπήρχαν σοβαρότατες ενστάσεις και αντιδράσεις.
Και ο λόγος που τελικά η Ελλάδα μπήκε στην Ευρώπη ήταν η αμερικανική πίεση στη λογική του ότι η Ελλάδα είναι μόνη της κάτω από τα κομμουνιστικά καθεστώτα και γι' αυτό πάρτε την ακριβώς μέσα να την ενισχύσουμε οικονομικά, γιατί από πάνω είναι οι κομμουνιστές και άμα κατέβουν οι κομμουνιστές και άλλο θα βγει και η Ρωσία στη Μεσόγειο. Αυτός ήταν ο λόγος. Αλλιώς υπήρχαν και για την ένταξη της Ελλάδας σοβαρότατες ενστάσεις. Έτσι. Ναι. Αυτό δεν ξέρω σε πόσους υπάρχει, ειλικρινά. Δηλαδή, εδώ είναι το μεγάλο θέμα ότι όντως, αν δούμε τα μέσα προπαγάνδας, δηλαδή κανάλια, δημοσιογράφοι, κατεστημένη και ελεγχόμενη γνώση, ας πούμε, όντως, η Δύση είναι το υπέρτατο καλό. Έτσι, δεν μπορούμε να υπάρξουμε χωρίς αυτήν, η Δύση προβάλλεται από παντού κτλ. Σαφώς αυτό είναι μια επιτυχία όλων των δυνάμεων των ανθεληνικών. Κατά πόσο όμως οι άνθρωποι οι οποίοι υιοθετούν αυτή την άποψη συνειδητά καταλαβαίνουν τι υιοθετούν, φρονώ ότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών δεν καταλαβαίνουν απλώς. Δεν γνωρίζουν τι υιοθετούν. Έτσι το ακούν. Ξέρετε, όταν κάτι το ακούει ο άνθρωπος που δεν έχει ούτε τη γνώση, ούτε και το ακούει επί γενιές, δύο γενιές, τρεις γενιές, πέντε γενιές, γίνεται παγιωμένη η πρακτική. Ας είναι δηλαδή, αν ας πούμε σήμερα και λέμε ότι αυτό που έχει τώρα έξω είναι λιακάδα και το λέμε, ξέρω εγώ, για 5-6 γενιές, όντως οι άνθρωποι μετά από 5-6 γενιές θα λένε να το έχει λιακάδα, ας πούμε. Έτσι. Κάπως έτσι έχει έρθει και αυτό, ας πούμε, η έννοια της εξάρτησης από τη Δύση. Εντάξει. Δυστυχώς, ναι, ξέρω πολύ καλά τι λέτε. Αυτή είναι η συνέχεια της γενιάς του Κοραή, ας πούμε, της σποράς του Κοραή στις μέρες μας, οι οποίοι ακριβώς παίρνουν την ευρωπαϊκή ανθεληνική προπαγάνδα και προσπαθούν να την φορέσουν στους Έλληνες. Ξέρουν ότι δεν τους πιάσουν όλους, αλλά σου λέω όσους περισσότερους πιάσουμε, τόσο καλύτερα. Όσους περισσότερους δηλαδή κάνουμε να πιστέψουν αυτά τα πράγματα, που εν πόλεις, αν προσέξετε και έχει σωστά, έχει δίκιο στην παρατήρησή του ο κύριος, η ανθεληνική λογική των χρόνων της τουρκοκρατίας έρχεται και κουμπώνει ακριβώς, είναι τα ίδια επιχειρήματα που χρησιμοποιούν οι σημερινοί λεγόμενοι εθνομηδενιστές. Δεν είναι μόνο κατά του έθνους των Ελλήνων, είναι και αντορθόδοξοι, είναι και όλο μαζί το πράγμα, έτσι. Ακριβώς τα ίδια επιχειρήματα που επί αιώνες επεξεργάστηκε η Δύση κατά του Ελληνισμού, τα ίδια επιχειρήματα παίρνουν και σήμερα όμως δυστυχώς, επειδή εμείς το επιτρέπουμε, έτσι, τα διδάσκουν στα παιδιά μας μέσα από το σχολείο, τα λένε καθημερινά από την τηλεόραση και μετά εμείς ψάχνουμε να βρούμε έναν ηγέτη, λέει, να μας σώσει. Ποιος θα μας τον δείξει, η τηλεόραση που δείχνει αυτά τα πράγματα? Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Κοιτώντας εκεί, δηλαδή, κοιτάμε σε λάθος κατεύθυνση για να δούμε ηγέτη που θα μας σώσει. Βέβαια, δεν μας σώσει ο ηγέτης, θα μας σώσει η μετάνοια μας, αλλά όταν θα είμαστε μετανοημένοι, θα διαλέξουμε και σωστό ηγέτη. Όσο είμαστε έτσι όπως είμαστε, αυτά που μας δείχνει τηλεόραση θα περιμένουμε να μας σώσουν. Έτσι. Ναι, ισχύει. Για το 19ο αιώνα ισχύει και έχει να κάνει με μερικούς από τους κύκλους αυτούς, οι οποίοι ήταν στον αντίποδα της λογικής του Φαλμεράιερ. Δηλαδή, εκείνοι έλεγαν ότι όχι, καλοπιάνοντας τους Έλληνες θα είναι καλύτερο και όχι πηγαίνοντας κόντρα. Αυτό που λέτε ισχύει. Μερικοί από αυτούς, ιδίως οι κατοπινότεροι, είναι, ξέρετε, πολλές φορές αντιμετωπίζουν την Ελλάδα και τον Ελληνισμό πολύ καλύτερα από τους δικούς μας αποδομητές. Έτσι, πολύ καλύτερα. Εντάξει. Σε μια γραμμή, νομίζω ότι είναι και συμφέρον στο 19ο αιώνα, σε μια γραμμή μπορεί να είναι, εντάξει, και η προσωπική μελέτη και η γνώση κάποιον που δεν θέλησαν να την υποτάξουν στο κυρίαρχο ρεύμα. Εντάξει. Και σήμερα υπάρχουν, ναι, και σήμερα υπάρχουν, αλλά είναι μειοψηφίες. Είναι μειοψηφίες στην Ευρώπη, πάντα. Σαφώς και υπάρχουν κάποιοι οποίοι είτε είναι φιλέλληνες, είτε θέλουν εν πάση περιπτώσει να είναι αντικειμενικοί απέναντι στην Ελλάδα.
Αλλά αυτή πάντοτε είναι μια μειοψηφία. Έτσι, δεν είναι το πλειοψηφικό ρεύμα. Σήμερα δεν θα έλεγα για να το... Έτσι, όταν μιλάμε για τις μέρες μας, ιδίως στην Αμερική έχει συμβεί κάτι ίσως ακόμα χειρότερο. Ιδίως στο επίπεδο της λογιοσύνης και της επιστημοσύνης, περίπου μας έχουν ξεχάσει. Δηλαδή, και ξέρετε ότι αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Παντού κλείνουν έδρες, ιδίως των νεοελληνικών σπουδών, παντού περιορίζονται οι σχετικές σπουδές. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι σιγά σιγά σε ξεχνάνε. Δηλαδή δεν έχεις καμία σημασία, δεν ασχολείται κανείς μαζί σου. Και αυτό είναι που νομίζω είναι το πιο ανησυχητικό στις μέρες μας, ιδίως για την Αμερική. Εντάξει, στην Ευρώπη δεν είναι ακριβώς έτσι. Στην Ευρώπη είναι πιο δύσκολο να μας ξεχάσουν. Αλλά στην Αμερική υπάρχει αυτό, έτσι. Και ακούω κάποιους που λένε τώρα με την εκλογή του Τραμπ, λέει τι θα κάνει ο Τραμπ με εμάς και τα λοιπά. Ο Τραμπ ούτε που ενδιαφέρεται τι γίνεται στην Ελλάδα, τι δεν γίνεται. Έτσι, τον Τραμπ ενδιαφέρει η Κίνα, το οικονομικό θέμα με την Κίνα, και από εδώ η περιοχή μας να τελειώνει ίσως το ISIS, μάλλον θέλει να τελειώνει. Αυτό και λίγο κάτι ξέρει για την Τουρκία. Για μας, ουδέν. Έτσι, δηλαδή από σπόντα ότι η πολιτική του, ξέρω, με την Τουρκία μπορεί να επηρεάσει εμάς ή να μην μας επηρεάσει. Εντάξει. Μπήκε στα σχολεία. Ναι. Ναι, ναι, αυτό που λέτε μπήκε ως επιλογή. Ναι, αυτό είναι πολύ καλό, γιατί υπάρχουν και Έλληνες ακόμα στη Ρωσία και ναι, μακάρι ακριβώς το ρωσικό κράτος να το δει πιο σοβαρά αυτό το θέμα, ναι. Πέρα από τον Κοραή ήταν το κύριο όνομα, μετά είναι όλοι γύρω από αυτόν, ο Κομιτάς, η Δημητριής, ο Κωνσταντάς δηλαδή και ο Φιλιππίδης, στη νεωτερική γεωγραφία, καλά ο Φαρμακίδης, ναι, είναι και λίγο μεταγενέστερος, Φαρμάκης και το, ναι, ναι, νεωτερική γεωγραφία, βγάζουν ένα έργο ιστορικής γεωγραφίας. Οι δύο αυτοί είναι ξαδέλφια, ο Κωνσταντάς και ο Φιλιππίδης, και έχουν μέσα ακριβώς αυτές τις απόψεις για το Βυζάντιο και για τους Μακεδόνες. Έτσι. Ναι, 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 ναι. Είναι, σας λέω, στην ουσία, αν βγάλουμε τους μεγάλους πατέρες, τους κολυβάδες πατέρες του 18ου αιώνα, οι υπόλοιποι λογιοσύνοι, όσοι δηλαδή δεν επηρεάζονται από την ορθόδοξη σκέψη και το ορθόδοξο βίωμα και μένουν έτσι ανοιχτή στα δυτικά φώτα, περισσότερο ή λιγότερο υιοθετούν τέτοιες απόψεις. Έτσι. Ιδιαίτερη περίπτωση για την εποχή αυτή αποτελεί ο Ευγένιος Βούλγαρης, ο οποίος είναι μια πολύ σπουδαία μορφή για την οποία ακόμα δεν ξέρουμε, υπάρχουν σοβαρά πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε. Ο Ευγένιος Βούλγαρης ήταν ίσως ο σπουδαιότερος, ο μεγαλύτερος λόγιος και επιστήμονας Έλληνας του 18ου αιώνα. Εκείνος, χωρίς να έχει ζήσει στην Ευρώπη παρά ελάχιστα χρόνια, διαβαζόταν στην Ευρώπη, μεταφράζανε τα έργα του στα γερμανικά, στα γαλλικά, τέλη 18ου αιώνα του Βούλγαρη, έτσι. Μιλάμε για ένα πολύ σπουδαίο μυαλό, ο οποίος έγινε αρχιεπίσκοπος Χερσόνος στη Ρωσία, ήταν από αυτούς τους Έλληνες που κάλεσε η Εκατερίνη στη Νότια Ρωσία και πήρανε θέσεις και αξιώματα, και έγινε μάλιστα, τον είχε πάρει μετά και για προσωπικό δάσκαλο του Κωνσταντίνου, του εγγονού της, τον οποίο προόριζε για αυτοκράτορα στην Κωνσταντινούπολη η Εκατερίνη. Ο Βούλγαρης λοιπόν τα χρόνια στη Ρωσία δρά και στην ουσία θα λέγαμε ότι ο Καποδίστριας είναι εκείνος που έχει την πολιτική καθοδήγηση των Ελλήνων της Ρωσίας. Ο Βούλγαρης έχει την πνευματική. Και οι περισσότεροι Έλληνες που αναδείχθηκαν σε διάφορα αξιώματα στο ρωσικό κράτος τα χρόνια εκείνα διετέλεσαν πνευματικοπαίδια του. Αυτός είναι ο μόνος ο οποίος έχει ανοιχθεί πολύ στην ευρωπαϊκή σκέψη, την έχει διαβάσει τα πάντα από τους διαφωτιστές, αλλά χωρίς να έχει επηρεαστεί τουλάχιστον στα βασικά. Χωρίς δηλαδή να του έχει πάρει τα μυαλά η Ευρώπη, γιατί είχε και κάποιο ορθόδοξο βίωμα ο Βούλγαρης και κατόρθωσε κάπου να τα ισορροπήσει αυτά. Βέβαια και σε εκείνον ακόμα υπάρχουν επιδράσεις, αλλά όχι στα βασικά.
Έτσι. Είναι, θα έλεγα, η μοναδική τέτοια περίπτωση. Μην ξεχνάτε ότι και πολλοί από αυτούς που ανέφερα, που υιοθετούν αυτά, δυστυχώς ήταν και κληρικοί. Δηλαδή και ο Κωνσταντάς και ο Φιλιππίδης ήταν κληρικοί. Έτσι. Και έγραφαν τέτοια πράγματα. Καλά, ο Φαρμακίδης ήταν, άστε το να πάνε. Φαρμάκης και το Καΐρης, εντάξει, Καΐρης ήταν καμπαλιστής κανονικός, ας πούμε, τι να λέμε τώρα. Έχει γράψει η Μαρία Ιμαντουβάλου για τον Καΐρη. Ναι. Τα ξέρει η Ελένη, ναι, εκεί, έτσι. Ο άνθρωπος ήταν τελείως... Έτσι, ναι. Α, ο Ρήγας Φεραίος επηρεάστηκε, μάλιστα σε ένα σχήμα που έχω κάπου γράψει, έτσι, σε μια σχηματική παρουσίαση των τάσεων του διαφωτισμού. Βάζω στη μία, στην καθαρά ορθόδοξη πλευρά, τον Άγιο Αθανάσιο τον Πάριο ως ισχυρότερο πόλο, στην άλλη την τελείως αντορθόδοξη και δυτική τον Κοραή και το Ρήγα στη μέση. Ο Ρήγας είναι στη μέση, δηλαδή κρατάει στοιχεία από το δικό μας τρόπο, αλλά έχει δεχθεί και δυτική επίδραση. Αν δει κανείς και προσέξει καλά τα πολιτικά κείμενα του Ρήγα, ο Ρήγας τι ονειρευότανε? Ονειρευότανε την αυτοκρατορία, αλλά με πολίτευμα γαλλικής δημοκρατίας. Ήθελε πράγματι να ελευθερωθεί όλη η αυτοκρατορία από τους Τούρκους, αλλά όχι με το αυτοκρατορικό πολίτευμα, ήθελε γαλλικού τύπου δημοκρατία. Έτσι. Εκεί ήταν, ίσως είναι η πιο χαρακτηριστική περίπτωση όπου υπήρχε, θα έλεγα, η ίση επίδραση των δύο πλευρών στην περίπτωση του Ρήγα, έτσι. Αλλά το Ρήγα βέβαια τον καταξιώνει και το σώζει ότι ήταν παλικάρι και ότι πέθανε για αυτά που πίστευε, έτσι. Σε αντίθεση με τον Κοραή και τους υπολείπους, οι οποίοι ο Κοραής έκρινε την Επανάσταση και τον Καποδίστρια από το Παρίσι, έτσι. Παλικάρι ήταν και ο Αλέξανδρος Ευσηλάτης, αλλά τον έχουν θάψει. Σαφέστατα, εντάξει, αυτός πολέμησε κιόλας. Λέω τώρα για τους μη πολεμιστές. Να δημιουργούν, δεν άκουσα την πρώτη λέξη, είπατε. Χρήματα, είπατε. Έλληνες του εξωτερικού, εννοείται. Αν το πόντο το θεωρούσατε τότε που ήρθαμε εξωτερικό, ναι. Όχι, σήμερα που το βλέπετε αυτό, σε ποια περιοχή δηλαδή οι Έλληνες, το να καταλάβω. Ναι. Ναι, κατάλαβα τι λέτε, ναι. Τώρα κατάλαβα το ερώτημα. Ναι, κοιτάξτε, η εποχή που μπορούσε να γίνει αυτό έχει παρέλθει ανεπιστρεπτή. Ο καπιταλισμός βρίσκεται σε μια τέτοια φάση που δεν μπορεί περιοχή μόνη της, στην ουσία ήπειροι δεν μπορούν να δημιουργήσουν δικές τους αγορές. Ναι, ναι. Η Κύπρος πήγε να κάνει κάτι και αμέσως ήρθε η Καταραπακιά και εκεί Δουνουτού και τα λοιπά. Έτσι. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, είναι οι δυνάμεις αυτές, οι αντίχριστες και οι ανθεληνικές, είναι πλέον αγριεμένες, και ξέρετε για την αγριεμένες, αν θέλουμε να το δούμε θεολογικά. Γιατί εμείς έχουμε αφήσει το λόγο του Θεού και δεν ζούμε όπως θέλει ο Θεός. Αν εμείς ζούσαμε όπως θέλει ο Θεός, να είστε σίγουροι ότι οι δυνάμεις αυτές θα υπήρχαν πάλι, αλλά θα ήταν πολύ πιο φοβισμένες. Εκείνο που τους δίνει θάρρος είναι η δική μας κατάσταση πνευματική. Και μετά οι υπόλοιπα, γιατί και τα υπόλοιπα είναι, έρχονται, δημιουργούνται από την πνευματική μας κατάσταση. Όταν εμείς ζούμε όπως ζούμε, τι περιμένετε να κάνουν και οι άλλοι, ας πούμε. Δεν μπορεί να σταθεί, σας λέω, Ήπειρος ολόκληρη, η Κύπρος και η Κρήτη.
Τίποτα δεν μπορεί να σταθεί, τίποτα. Σας λέω, ήπειροι ολόκληρες δεν μπορούν να σταθούν, έτσι. Ξαναλέω, το ιδιωτικό έχει προχωρήσει τόσο πολύ, όπου δεν μπορεί να σταθεί η έννοια οποιουδήποτε μικρού ή μεγάλου δημοσίου. Θέλει ριζική αναδιάρθρωση αυτού που πλέον θεωρείται κατεστημένο και νόμιμο σε παγκόσμιο επίπεδο, για να μπορέσουν να επανέλθουν συλλογικές οντότητες και να υπεριορίσουν τα κράτη. Αυτή τη στιγμή ζούμε τα έσχατα του καπιταλισμού, τα οποία είναι τέτοια, τα οποία επιτρέπουν σε έναν άνθρωπο ή σε 100 ανθρώπους να τους ανήκει ο κόσμος. Και όλο και περισσότερο προς τα εκεί πάει. Οι συμφωνίες που έχουν υπογραφεί και που μέσω του ΟΗΕ και των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ και 5 χρόνια έχουν επιβληθεί σε όλα τα κράτη, οι λεγόμενες, όσοι έχετε ακούσει, TTP και TTPIP, αυτές οι συμφωνίες είναι σχεδόν, θα έλεγα, σαν διεθνείς νόμοι πια, με τις οποίες όλα τα κράτη που αναγκάζουν να τις αποδεχθούν, αποδέχονται ότι σε οποιοδήποτε, ενώπιον οποιοδήποτε δικαστηρίου είναι το ίδιο με έναν ιδιώτη. Δηλαδή, μπορεί οποιοδήποτε επιχειρηματίας να πάει ένα κράτος αυτή τη στιγμή στα δικαστήρια και να το αναγκάσει να καταργήσει ένα νόμο του. Προσέξτε, ένας ιδιώτης, γιατί του κάνει οικονομική, του προκαλεί οικονομική ζημία. Δηλαδή, μπορεί να τον έχουν ψηφίσει και οι 300 βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και από τη στιγμή που έχει υπογράψει σε συμφωνία, αν ένας επιχειρηματίας Έλληνας ή ξένος πάει το ελληνικό κράτος σε ένα δικαστήριο και αυτό αποφανθεί ότι πράγματι αυτός ο νόμος ζημιώνει τον τάδε επιχειρηματία, έχουμε υπογράψει ότι είμαστε υποχρεωμένοι να τον πάρουμε πίσω τον νόμο. Εντάξει. Μιλάμε δηλαδή, ο Τραμπ είπε, ναι, να δω αν θα το κάνει. Γιατί το ότι το είπε ότι θα τα καταργήσει αυτά, να δω αν θα το κάνει. Έτσι, γιατί πραγματικά ο Τραμπ θα ήταν ένας από αυτούς που θα μπορούσε να πηγαίνει τα κράτη στα δικαστήρια. Δηλαδή δεν υπάρχει πράγμα που να τον συμφέρει προσωπικά περισσότερο από αυτό. Γι' αυτό, ναι, αυτό λέω. Όχι ως πρόεδρος Αμερικής, αυτό εννοώ ως επιχειρηματίας. Για τέτοιους επιχειρηματίες φτιάχνονται αυτοί οι νόμοι, καταλάβατε. Για αυτούς τους τεράστιους, ας πούμε, που είναι σε όλο τον κόσμο. Οπότε αυτό με παραξενεύει στις θέσεις του Τραμπ, ας πούμε. Στην ουσία είναι σαν να στρέφεται κατά των συμφερόντων του, των προσωπικών. Εκτός κι αν βαρέθηκε να βγάζει λεφτά ο άνθρωπος, τι να πω. Εκτός αν δούμε και αυτό. Έναν άνθρωπο που βαρέθηκε πια από τα πολλά λεφτά και λέει δεν θέλω, αλλά τέρμα. Μακάρι, αλλά έχω τις επιφυλάξεις μου, έτσι. Έχω τις επιφυλάξεις μου, τι να πω. Μακάρι να το δούμε αυτό στον Τραμπ, τι να πω. Εμείς ζούμε σε ένα δημοκρατία, σε ένα χώρο που πολύ, τα λεφτά παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Και βλέπουμε ότι μια χώρα μπορεί να βγάζει π.χ. νησιά από την Ελλάδα. Στην Ελλάδα να βγάζει ολόκληρα νησιά. Και τι γίνεται, εδώ είναι μια θέμα. Για αυτά τα νησιά, στην περιοχή των Τούρκων, στην περιοχή των Γερμανών, πάλιψαν 5.000 άτομα. 200 από αυτούς, 1.000 από αυτούς πέθαναν. Ηρωικά. Τώρα, αυτό το νησί φεύγει στην Γερμανία. Μία 1.000.000 ευρώ. Τι χειριάνω. Δηλαδή, η ζωή και το ηρωισμό αυτών των 1.000 άτομα αξίζουν 1.000.000 ευρώ. Δηλαδή, πώς, αν είναι, πώς εσύ το βλέπετε αυτό το θέμα. Είναι κάτι που κέρδισε με το αίμα και με το θάνατο των γυρών να παραδείγει τα λεφτά και βασικά είναι το εξαρτημένο. Αυτό είναι, αυτό που λέτε είναι από τα πολύ κακά των μνημονίων, ότι έχουν μπει και τέτοιες ρυθμίσεις οι οποίες επιβάλλουν στην ουσία ξεπούλημα και γης, ας πούμε, δημόσιας, έτσι. Όντως βραχονισίδες και τα λοιπά πολλούνται και αγορά... Και αφήστε την τιμή, ναι, αφήστε το θέμα τίμπα τους. Αλλά θα συμφωνήσω, ναι, ότι με οποιοδήποτε τίμημα κανένα κομμάτι του εθνικού χώρου δεν πρέπει να περνάει σε ιδιώτες. Έτσι. Και σε Έλληνες ιδιώτες δεν πρέπει να περνάει ακόμα. Έτσι, γιατί όταν το ιδιωτικοποιήσεις και σε Έλληνες, μετά ο Έλληνας δεν ξέρει πού θα το πουλήσει. Έτσι. Δεν ξέρει πού θα το πουλήσει. Ως εκ τούτου, σαφώς και είναι πράγματα αυτά εις βάρος μας, αλλά είναι από τα πολλά κακά που μας έχουν επιβάλει τα μνημόνια. Μπορείτε να μας πείτε κάτι για την εθνική εταιρεία? Αυτό τώρα θέλει ένα δίωρο. Επιγραμματικά μόνο, επιγραμματικά και χωρίς να κουράσω, θα πω μια κουβέντα για τη φιλική εταιρεία. Η φιλική εταιρεία υπήρξε δημιούργημα
των Ελλήνων της Ρωσίας και ως εκ τούτου δεν ήταν στην πλήρη γνώση, αν δεν ήταν ο ίδιος που εκκίνησε τα νήματα από την αρχή, ήταν στην πλήρη γνώση του Ιωάννη Καποδίστρια. Έχει γίνει μεγάλος ντόρος να παρασιοποιηθεί στην ελληνική ιστορία η φιλική εταιρεία και να αποδοθεί απλώς σε τρεις Έλληνες μικρεμπόρους της Νότιας Ρωσίας. Τελευταίες έρευνες του ARS, ενός από τους καλύτερους Ρώσους ιστορικούς που ασχολούνται και με τα ελληνικά θέματα, έδειξαν ότι κατά το έτος ίδρυσης της φιλικής εταιρείας ποτέ δεν βρέθηκαν ταυτόχρονα στην Οδυσσό οι τρεις ιδρυτές της. Ναι. Ως εκ τούτου είναι βέβαιο ότι παρότι τα ονόματα αυτά μπήκαν αργότερα, οι αναφορές που έχουμε είναι αργότερα ότι αυτοί οι τρεις ίδρυσαν τη φιλική εταιρεία, είναι βέβαιο ότι σε κάθε περίπτωση, είτε την ίδρυσαν κάπου αλλού, είτε ήταν αυτοί οι τρεις και άλλοι 13 μαζί στην αρχή που δεν φάνηκαν οι άλλοι 13, επαναλαμβάνω, η φιλική εταιρεία δεν θα είχε υπάρξει μία μέρα εάν αυτό δεν το ήθελε ο τότε Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, ο Ιωάννης Καποδίστριας. Έτσι, είναι σαφές ότι η φιλική εταιρεία δρούσε με τις ευλογίες του Καποδίστρια, αν σας είπα δεν ήταν εκείνος που αρχικά είχε σκεφτεί την ίδρυσή της, και ότι από εκεί και μετά το όλο σχέδιο που κατέστρωσε και η όλη ανάπτυξη του αγώνα από εκεί και πέρα οφείλουν πάρα πολλά στη φιλική εταιρεία, αλλά σε αυτή τη φιλική εταιρεία των Ελλήνων της Ρωσίας, όχι αυτή τη φιλική εταιρεία που συνήθως μας παρουσιάζουν με διάφορους επιχειρηματίες από διάφορες περιοχές. Αυτοί μπήκαν στο πολύ τέλος, αυτοί μπήκαν το 19 και το 20 στη φιλική εταιρεία. Εντάξει, τα προηγούμενα χρόνια, τα πρώτα χρόνια ήταν καθαρά ένα θέμα των Ελλήνων της Ρωσίας η φιλική εταιρεία. Εντάξει, αυτά επιγραμματικά. Ναι, υπάρχουν πολλοί λόγοι που δείχνουν ότι δεν είχε, παρότι για να διατηρήσει τη μυστικότητα υιοθέτησε κάποια στοιχεία τυπικού μασονικού, εν τούτης το ότι δεν πρόκειται για μασονική στοά μας το δείχνουν πάρα πολλά, και ένα θα πω μόνο, ότι πολλά από τα αρχικά μέλη που γνωρίζουμε με βεβαιότητα ήταν μασόνοι, ήταν γραμμένοι σε άλλες στοές. Με βάση τον κλασικό τεκτονισμό της εποχής, δεν επιτρέπεται κάποιος να είναι μέλος και σε μία στοά και σε μία άλλη μασονική στοά. Αυτό και μόνο, ξαναλέω, αποδεικνύει περίτρανα ότι δεν ήταν μασονική στοά η φιλική εταιρεία. Έτσι έχουμε τουλάχιστον 4-5 οι οποίοι ήταν μασόνοι. Αναγνωστόπουλος, ας πούμε, κτλ. Αυτό δεν μπορεί να είναι σε δύο στοές. Συγγνώμη. Δεν ξέρω αν το ζητούμενο είναι το εάν ήταν στοά ή αν είχε μασονική επιρροή. Λέω, εγώ είπα ότι δεν ήταν, δεν ήταν στοά. Από εκεί και πέρα το ότι είχε κάποια στοιχεία στο τυπικό της που θύμιζαν μασονικές στοές, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά αυτό νομίζω ότι είχε να κάνει με τη διαφύλαξη της μυστικότητας. Δεν νομίζω δηλαδή ότι ούτε οι τρεις αρχικοί, ούτε όλοι οι άλλοι που μπήκανε στην εταιρεία, μπήκανε με τέτοιες λογικές. Αυτό είναι περισσότερο η εικόνα που δίνουνε κάποιοι από τα τελευταία μέλη, που είναι από αυτά τα τελευταία μέλη, ένας-δυο τους βλέπουμε όταν αρχίζει η εσωτερική σύγκρουση στην Επανάσταση να εμφανίζονται αγγλόφιλοι και γράφουν με το φιλίμωνα κάτι τέτοια πράγματα. Γιατί η μασονία την εποχή εκείνη ήταν καθαρά ένα πράγμα που ελεγχόταν από την αγγλική εξωτερική πολιτική. Ως εκ τούτου δεν θα μπορούσε να αφήσουν οι Ρώσοι να λειτουργεί κάτι τέτοιο στην Ρωσία. Από εκεί και πέρα, όταν ήρθε εδώ και άρχισε να δικτυώνεται και στον κυρίως ελλαδικό χώρο και μπαίνουν κάτι τέτοιοι έμποροι που σας λέω που είναι και από άλλες περιοχές και κάποιοι από τους είναι αγγλόφιλοι, εκεί νομίζω ότι δημιουργείται περισσότερο ένας τέτοιος μύθος ή μια κατεύθυνση, αν θέλετε, όντως υπάρχουσα προς κάτι το τεκτονικό. Εντάξει? Αλλά η αρχική διάσταση νομίζω ότι δεν είχε σχέση καθόλου με αυτά τα πράγματα. Σαν να μας έλεγε δηλαδή μια σύνδεση
Ναι, ναι. Κοιτάξτε, οι μασόνοι γενικά το κάνουν αυτό. Ό,τι είναι καταξιωμένο προσπαθούν να το παρουσιάζουν δικό τους. Ως εκ τούτου μη δίνεται σημασία. Δηλαδή, να δίνεται σημασία αν κάποιος εν ζωή λέει ότι είναι μασόνος ή λένε οι άλλοι ότι είναι μασόνος και δεν το αρνείται. Όταν έχει πεθάνει μετά, εντάξει, μπορεί να λένε για οποιονδήποτε, ας πούμε. Και εγώ, αν πεθάνω αύριο, μπορεί να λένε ότι ήμουν μασόνος, ας πούμε. Έτσι. Όχι, μην γελάτε. Το έχουν πει και για τέτοιες και για προσωπικότητες που ήταν εμφανώς, ας πούμε, ξεκάθαρα ενάντιες και μακριά από το χώρο. Έτσι. Ως εκ τούτου, μην μας παραξενεύουν αυτά. Η όποια σας λέω σύνδεση έχει γίνει μεταγενέστερα, είναι αναφορές που έχουμε από αγγλόφιλους όσο πάμε προς το τέλος της Επανάστασης και τα χρόνια τα μετά την Επανάσταση. Νομίζω αυτό ότι ό,τι στοιχεία και οι όποιοι όρκοι δίνονταν, δηλαδή τώρα να λέμε ότι έπαιρναν έναν όρκο, ναι, έπαιρναν όρκο να μην προδώσουν τη δράση της εταιρείας, γιατί αν η δράση της εταιρείας προδίδεται, το καταλαβαίνετε ότι και ο αγώνας πήγαινε στράφη και οι ίδιοι κινδύνευαν όλα τα μέλη να εκτελεστούν, έτσι. Ο Ρήγας είχε εκτελεστεί χωρίς να ήταν μέλος της φιλικής εταιρείας, είχε εκτελεστεί λίγα χρόνια πριν, γιατί διακινούσε επαναστατικό υλικό. Αυτή ήταν η κατηγορία. Ο Ρήγας δεν πήρε τίποτα όπλα. Επαναστατικό υλικό διακίνησε. Πόσο μάλλον εάν αποκαλύπτονταν τα μέλη μιας συνωμοσίας ουσιαστικά που εξηφαίνεται μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και γι' αυτό οι αποδείξεις το ότι ήταν όντως φιλικός ήταν πολύ μεταγενέστερα τα οποία γνωστοποιήθηκαν. Μα ακριβώς. Κανείς δεν ήθελε να αφήνει ενδείξεις ακριβώς, έστω να υπονοεί κανείς ότι μπορεί να ήταν μέλος φιλικής εταιρείας. Και γι' αυτό έχουμε και αυτό το πρόβλημα με τον αριθμό των πρώτων μελών. Έτσι. Τώρα θα σας πω άλλα τώρα. Εδώ υπάρχουν κάτι ακόμα πάλι που έχει να κάνει τώρα με την κουτοπονηριά ορισμένων. Πολλοί έσπευδαν να δηλώνουν ότι ήταν φιλικοί μετά την Επανάσταση για να πάρουν αποζημιώσεις και συντάξεις, χωρίς να είχαν καμία σχέση με τη φιλική εταιρεία. Έγινε και το ανάποδο δηλαδή. Ενώ στην πραγματικότητα στην αρχή και όσο εξφαινόταν η συνωμοσία, προφανώς ήθελαν να κρύβουν την ταυτότητά τους ως μέλη της φιλικής εταιρείας. Μετά ήρθαν και πολλοί που δεν είχαν καμία σχέση με την εταιρεία και προσπάθησαν να πείσουν ότι ήταν φιλικοί για να πάρουν, ας πούμε, από το ελληνικό κράτος αποζημιώσεις, προνόμια και συντάξεις. Εντάξει. Οπότε είναι ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο ζήτημα, με όλες βέβαια τις παρόμοιες συνωμοτικές οργανώσεις, ότι δεν ξέρεις ποτέ ακριβώς ποιοι ήταν και ποιοι δεν ήταν, ακριβώς γιατί ο χαρακτήρας είναι μυστικός. Δηλαδή, αφού δεν πρέπει να αποκαλυφθεί, προφανώς δεν κρατούσαν αρχείο και αυτά τα ονόματα που έχουμε βρει κάποια είναι πλέον κρατούνταν πάντοτε εκτός Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και δεν είναι ποτέ το σύνολο των μοιημένων, έτσι. Πολλά από αυτά, σας λέω, δυστυχώς φτιάχτηκαν και πλαστά ή πήγαιναν σε άλλους καταξιωμένους φιλικούς ή και οπλαρχηγούς να τους δώσει μια βεβαίωση ότι πολέμησαν για να πάρουν μετά προνόμια. Δυστυχώς έχουμε και τέτοια φαινόμενα μετά την Επανάσταση. Ξέρετε, οι πραγματικοί αγωνιστές είναι αυτοί οι οποίοι δεν ζητάνε μετά, συνήθως. Ναι, 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 έτσι είναι αυτοί που δεν ζητάνε. Είδατε και ο Γέροντας Παΐσιος λέει κάπου ότι κάποτε του δώσαν ένα μετάλλιο τιμής στο στρατό για κάτι που έκανε και δεν πήγε να το πάρει αυτός και πήγε κάποιος άλλος και το πήρε στη θέση του. Έτσι. Αυτός που πράγματι έχει αγωνιστεί συνήθως δεν προβάλλει τον εαυτό του. Δεν, τουλάχιστον δεν προβάλλει μετεπιτάσεως. Έτσι. Ναι. Το 1650 Άγγλος περιηγητής που και τότε και τώρα είναι και περιηγητές και έμποροι και πληροφοριοδότες και πράκτορες και τα λοιπά, είχε γράψει αναφορά στο Αγγλικό Υπουργείο Εξωτερικών αφού περιόδευσε εδώ Ελλάδα, Τουρκία και τα λοιπά, ότι αν δεν διαλύσουμε τους Έλληνες και δεν τους χωρίσουμε στους Ανατολικούς και στην κυρίως Ελλάδα, τότε η Αγγλική Αυτοκρατορία είναι χαμένη λόγω των εμπόρων, των Ελλήνων και του αγγλικού στόλου. Όπως το είπατε και εσείς πριν, δηλαδή,
μπορεί στον πολύ κόσμο να έλεγε, να πέρναγαν αυτά ότι δεν υπάρχει Ελλάδα και τέτοια και Έλληνε, αλλά υπήρχαν άλλοι ψαγμένοι στα υψηλά αξιώματα, διπλωμάτες και λοιποί, οι οποίοι ξέρανε πολύ καλά τι γινότανε και θέλανε από τότε να διαλύσουν την Ελλάδα και έτσι καταστρέψανε τον ελληνισμό τον ανατολικό. Και ένα άλλο που ήθελα να πω, ίσως για να ευθυμίσουμε και λίγο, ότι φιλέγγινες σπουδαίοι ήταν οι κάτοικοι της Αιτής, οι οποίοι μόλις έμαθαν ότι εξέσπασε η Επανάσταση στην Ελλάδα, έκανε ολόκληρο εξτρατευτικό σώμα. Με μεγάλη αγάπη, γιατί εξέφραζαν την Επανάσταση οι Έλληνες με αυτό που κάνανε, που τους ενδιέφερε και τους Αιτινούς, πέρασαν τον Ατλαντικό, έφτασαν στο Παρίσι για να φτάσουν στην Ελλάδα να πολεμήσουν. Και εκεί τους σταμάτησαν οι Γάλλοι, οι οποίοι δεν ήθελαν να πάει βοήθεια στην Ελληνική Επανάσταση. Πολύ, και πολύ, άλλο, πολύ ωραίο αυτό που πάνε, ναι. Αυτό είναι ιστορικό, ναι, γιατί έτσι, ναι, έτσι, το ναι. Βρήκα με το μεγάλο σεισμό της Αιτής, δηλαδή που είχε γίνει τώρα τελευταία. Έχουμε εδώ πέρα και απέναντι τον πρόξενο της Αιτής που έχει και τη σημαία πάντα στον μπαλκόνι. Και ένα άλλο που έχει και έτσι κακή πλάκα βέβαια, είναι ότι επίσης οι Μεξικάνοι, μόλις έμαθαν για την Επανάσταση στην Ελλάδα, έκαναν σαν τρελή, μπήκανε σε καΐκια. Μπήκανε σε βάρκες για να περάσουν τον Ατλαντικό να βοηθήσουν την Ελλάδα και πνιγήκανε. Γιατί πέρα με καΐκια και με Εκεί είχανε τα θέματα των δικών τους πολέμων και των δικών τους προβλημάτων και των ξενικών κατακτήσεων. Οπότε όντως οι λαοί αυτοί πολύ καλά κατάλαβαν, ας πούμε, και τον αγώνα των Ελλήνων. Και εκείνοι δεν είχαν δηλαδή τόσο πολύ τη λογική «Α, οι αρχαίοι Έλληνες». Εκείνοι δεν πολύ ξέραν τους αρχαίους Έλληνες. Εκείνοι άκουγαν ότι ένα έθνος πολεμάει να διώξει έναν ξένο κατακτητή πολύ ισχυρότερο και αυτό τους συγκλώνιζε γιατί τους θύμιζε τη δική τους ιστορία και αυτά που είχαν τραβήξει εκείνοι από τους παπικούς, ας πούμε, τους Ισπανούς κτλ. Έτσι. Όντως έτσι είναι, όπως τα λέτε πολύ σωστά, και ακριβώς γι' αυτό υπήρξε και ευχαριστήριο της ελληνικής κυβερνήσεως για την Αιτή. Και συνετέλεσε και αυτό στο να υπάρχει στο πρώτο σύνταγμα που ψηφίστηκε στην Ελλάδα. Δεν είναι το πρώτο σύνταγμα, λέμε συνήθως το πρώτο σύνταγμα και πάμε το μυαλό μας στα πρώτα, το σύνταγμα επιόθωνα, αυτό του 44, έτσι. Το πρώτο σύνταγμα ψηφίστηκε το Γενάρη του 22 και ήταν στο σύνταγμα αυτό, λοιπόν, καταργείται πλήρως η δουλεία στην ελληνική επικράτεια. Έτσι, καταργείται πλήρως η δουλεία και μάλιστα το ελληνικό κράτος στην έκτασή του όριζε το πρώτο σύνταγμα ότι αν ένας δούλος ξεφύγει από το αφέντη του και μπει στα όρια του ελληνικού κράτους, το ελληνικό κράτος θα εγγυόταν την ελευθερία του απέναντι στο μέχρι τότε αφεντικό του. Έτσι, αυτό ήταν, αν θέλετε, επηρέασε και αυτή η στάση λαών όπως αυτή που είπατε, που είχαν καταπιεστεί και είχαν βιώσει δουλεία κτλ. Υπέρ της ελληνικής επαναστάσεως, στο να διατυπωθεί από την αρχή και ξεκάθαρα αυτή η θέση στο ελληνικό σύνταγμα. Ένα άλλο που θέλω να πω είναι ότι σύμφωνα με τον Ράνσιμαν, τον οποίο τον επενέσατε, λέει αυτός, γράφει μέσα, ότι οι 700 πως ήσαν του Ιστινιάνη, φεύγοντας ξαφνικά γιατί πληγώθηκε ο αρχηγός τους, αυτοί αφήσαν ανοιχτή την Κερκόπορτα. Ναι, υπάρχει, όχι, αυτό που λέτε υπάρχει, στην ουσία οι αφηγήσεις για την Κωνσταντινούπολη, για την άλωση και το τι έγινε ακριβώς μέσα στη βασιλεύουσα, είναι τέσσερις. Έχουμε τέσσερις ιστορικούς, οι τέσσερις ιστορικοί της άλωσης. Από αυτούς ο ένας, ο Κριτόβουλος, λέει αυτό που λέτε και που το παραπέμπει και ο Ράνσιμαν, και οι άλλοι τρεις, οι δύο θα έλεγα είναι σχετικά ουδέτεροι, αναφέρουν τραυματισμό του Ιουστινιάνη και αποχώρησή του για να μην πεθάνει, γιατί όντως αποχώρησε ο Ιουστινιάνης, και ο ένας είναι και πολύ θετικός προς τον Ιουστινιάνη και λέει και τα λοιπά. Στην ουσία βέβαια αυτό που σας είπα τώρα, η στάση των τεσσάρων αυτών ιστορικών απέναντι στο τάγμα του Ιουστινιάνη είναι η στάση που είχαν και απέναντι στον Πάπα και στον Παπισμό. Δηλαδή ο Κριτόβουλος που λέει αυτά που είπατε, που αναφέρει και ο Ράνσιμαν, ήταν ο πιο ανθενωτικός, σε σημείο βέβαια που αυτός κατέληξε να γίνει γραμματικός του Μωάμεθ. Εντάξει. Οι άλλοι δύο ήταν που είχαν μια πιο ισορροπημένη, ας πούμε, στάση στα πράγματα
και περιέγραψαν τα πράγματα όσο είχαν, ότι το εξαδρευτικό σώμα του Ιουστινιάνη δεν έφτανε για τίποτα, αλλά οι άνθρωποι κάτι κάνανε, όταν τραυματίστηκε ο αρχηγός τους πήρε και έφυγε για να γλιτώσει. Και ο Δούκας είναι ο μόνος ο οποίος εκθιάζει υπερβολικά τον Ιουστινιάνη. Αυτή είναι η πραγματικότητα για τις αναφορές που έχουμε για τον Ιουστινιάνη. Σε κάθε περίπτωση όμως επαναλαμβάνω ότι ήταν τελείως ουτοπικό να πιστεύει κανείς, πέραν που εγώ και να, έτσι και νομίζω οι περισσότεροι από εμάς, και όντως να μπορούσε να μας σώσει ο Πάπας στον κόσμο τούτο, θα προτιμούσαμε να είμαστε με τον Χριστό παρά με τον Πάπα. Έτσι, εγώ προσωπικά αυτό λέω, αλλά λέω ακόμα και αν το βγάλουμε αυτό τελείως έξω, δεν είχε τις δυνάμεις ο Πάπας, ούτε όλη η Δύση ενωμένη, να πολεμήσει τότε την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Σας λέω, 70 χρόνια μετά έχανε συνέχεια η Δύση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και έφτασε να πολιορκεί τη Βιέννη η Οθωμανική Αυτοκρατορία 70 χρόνια μετά. Έτσι, είναι τελείως ουτοπική οποιαδήποτε συζήτηση ότι θα μας έσωσε η Δύση. Ίσως είναι εξίσου ουτοπική όσο είναι και σήμερα να πιστεύουμε ότι θα μας σώσει η Δύση. Απλώς επειδή δεν έχουμε δει την εξέλιξη των πραγμάτων, είναι πιο δύσκολο να το καταλάβουμε σήμερα. Εντάξει, ενώ για εκείνα που έχουμε δει πώς πήγαν τα πράγματα, ξέρουμε πολύ καλά ότι ήταν μια ουτοπία και μια μεγάλη απάτη του παπισμού πάλι, που έμπλεξε και τον αυτοκράτορα σε αυτές τις ψευδοσυνόδους και τα λοιπά. Λοιπόν, έχουμε... Να πω και ένα τελευταίο, μπορεί να μην... Εγώ σου έχετε όρεξη, κάθομαι, δεν έχω πρόβλημα. Έτσι, σαν... γιατί πολλά μπορούμε να πούμε, αλλά λέμε για ανθεληνισμό, αλλά ο ανθεληνισμός όμως δεν θα είχε καμία επιρροή αν δεν υπήρχαν τα ντόπια λαμόδια. Σαφώς. Δεξιά και αριστερά λαμόγια. Σαφώς. Γι' αυτό λέω, εάν εμείς είμαστε, αν όπως μας ήθελε ο Χριστός, δεν είχαμε να φοβόμαστε ούτε ανθεληνισμούς, ό,τι και να λέγανε οι άλλοι, θα έπεφταν στο κενό. Αλλά δυστυχώς, επειδή εμείς δεν είμαστε όπως πρέπει, βρίσκονται και οι πιο αδύναμοι από εμάς και τα παίρνουν αυτά και τα φέρνουν και τα κηρύττουν κιόλας εδώ, έτσι. Ναι, κοιτάξτε, το μεγάλο θέμα με τον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία είχε να κάνει με την επόμενη μέρα, δηλαδή δεν ήθελαν οι δυτικές δυνάμεις, και εδώ μπαίνει και η Αμερική μέσα, όχι μόνο η Γερμανία, δεν ήθελαν να υπάρχει μια ενιαία Ιουγκοσλαβία, η οποία και ίσχυρος παράγοντας στην περιοχή θα ήτανε, αλλά και πολύ πιο εύκολα θα πήγαινε προς τους Ρώσους, από ότι, τους αδύναμους τότε Ρώσους βέβαια, από ότι θα πήγαινε προς εκείνους. Γι' αυτό μπήκε η διαδικασία διάλυσης και της Ιουγκοσλαβίας. Σας είπα, είναι γενική τακτική κατά των Ορθοδόξων των Δυτικών να πολυτεμαχίζουν τους Ορθοδόξους. Και το ίδιο στην κρατική υπόσταση της Ιουγκοσλαβίας συνέβη με τους πολέμους τότε της δεκαετίας του 90. Δηλαδή, να διαλυθεί η ενιαία Ιουγκοσλαβία και να γίνουν μικρά κρατηδιάκια, τα μισά από τα οποία είναι καθολικά, τα άλλα μισά, ξέρω εγώ, έχουν κάτι παλαβούς εθνικισμούς τύπου Αλβανίας και Σκοπίων, και άρα αυτά τα κάνει τα καλύτερα όργανα στην περιοχή μας της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Ενώ μια ενιαία Ιουγκοσλαβία δεν θα έπεφτε ποτέ στα χέρια της Αμερικής. Καταλάβατε, γι' αυτό έγινε ο πόλεμος και διαλύθηκε. Ο Πάπας είχε πολύ μικρότερη, νομίζω, συμμετοχή στον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία, παρότι έχουν ένα άσβεστο μίσος οι παπικοί για τους Σέρβους, αυτό είναι αλήθεια. Μην ξεχνάτε ότι ο Πάπας, ο προηγούμενος, νομίζω, ή ο προπροηγούμενος, ο προπροηγούμενος, έκανε το Στέπινατς τον Ναζί. Ο Στέπινατς ήταν ο αρχιεπίσκοπος, ο καθολικός αρχιεπίσκοπος Κροατίας, ο οποίος έδινε συγκεκριμένα ονόματα και λίστες με Σέρβους που έπρεπε να εκτελεστούν στα κροατικά ναζιστικά σώματα. Οι Κροάτες, ξέρετε, συνέπραξαν με τους Ναζί και υπηρέτησαν ως τμήματα του γερμανικού στρατού, οι λεγόμενοι Ουστάσι,
ήταν αυτοί, οι οποίοι ήταν ναζί-ναζί, όχι εξ ανάγκης και τα λοιπά. Αυτοί δηλαδή έπαιζαν κανονικά στον πόλεμο μαζί με τους Γερμανούς και εξολόθρευσαν εκατοντάδες χιλιάδες Σέρβους κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Στέπινατς λοιπόν που τα καθοδηγούσε όλα αυτά, τα οργάνωνε και έδινε και ονόματα συγκεκριμένα που έπρεπε να εξοντωθούν, έχει ανακηρυχθεί από τον παπισμό Άγιος του. Βέβαια, τέτοιος που είναι ο παπισμός, τέτοιους Αγίους προφανώς θα έχει, έτσι. Έτσι. Καλά, αφήστε, εννοείται ότι και εσωτερικά κινδυνεύεις όταν είσαι μέσα στη φωλιά του φιδιού, κινδυνεύεις και ως φίδι. Αλλά σας λέω τώρα τι γίνεται και με τους απ' έξω, έτσι. Δεν μπορεί να περιμένει κάτι, κάτι καλύτερο από εκεί. Ο Θεός να τους δώσει μετάνοια και σε εκείνους και σε εμάς. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μινάογλου για την τόσο κατατοπιστική προσφορά του από πλευράς ιστορίας και όχι μόνο. Το παράδειγμα του είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό, διότι αφενός μεν είναι καταρτισμένος επιστημονικά, όμως αυτή τη γνώση δεν την κρατάει για τον εαυτό του, αλλά την περνάει έτσι μέσα στο λαό μας. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να σε ευχηθούμε να είσαστε γερός και να διεγείρετε έτσι τις συνειδήσεις μας και με την γνώση την απαραίτητη βέβαια, αλλά και με τον ενθουσιασμό που έχετε και να τον έχετε πάντοτε. Ευχαριστώ πολύ και να εύχεστε να μας έχει ο Θεός τα μυαλά όπως πρέπει και τα μυαλά και να τα λέμε έτσι μέχρι το τέλος της ζωής μας. Γιατί... Ο πατήρ Βασίλειος έχει ετοιμάσει από την Εστία Πατερικών Μελετών ένα δώρο αναμνηστικό, δεν είναι εξοφλητικό, έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αν και δεν έπρεπε, έτσι. Είναι η Εστία κάτι πολύ σημαντικό και εύχομαι έτσι να είστε όλοι κοντά και να συνεχίζετε και θα ξαναδοθεί ευκαιρία στο μέλλον, φαντάζομαι και εδώ να τα πούμε. Και μία ανακοίνωση. Η επόμενη συνάντησή μας θα γίνει στην η επόμενη ομιλία θα γίνει στην Παναγία στις 12 12 Δεκεμβρίου, 12 Δευτέρα. Ομιλία στην Παναγία 12 Δεκεμβρίου. Ναι.